Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Φίλιππα Κυρίτση. Καταρχήν ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση για να μιλήσουμε, για να συζητήσουμε. Και δεύτερον, θέλω εγώ να ευχαριστήσω τη Ροδάφη, τη Σκουρτέλη, που μας έφερε σε επαφή, που είναι κοινή μας φίλη. Θέλω να μου πεις πότε γεννήθηκες και πού. Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1956. Πώς ενεπλάκεις με τις λεγόμενες και όντως ριζοσπαστικές ιδέες, δηλαδή πώς ξεκίνησε αυτή η πορεία? Πιστεύω ότι επηρεάστηκα και από τους γονείς μου, γιατί η μάνα μου είχε στη διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου ενταχθεί στην ΕΠΟΝ, την οργάνωση του ΕΑΜ, την νεοελεήστηση. Ο πατέρας μου είχε υπηρετήσει τον ΕΛΑΣ, τον στρατό του ΕΑΜ, Εθνικού Απλατωτικού Μετώπου, για όσους δεν το ξέρουν. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, έστω και άτυπα, υπήρχε μια προεργασία, θα έλεγα, στις επιλογές μου, από πλευράς οικογένειας. Δηλαδή, αυτά τα οποία άκουγα είχαν οι σχολιασμοί, ας πούμε, της επικαιρότητας γινόντουσαν από αριστερή πλευρά. Δηλαδή, ο πατέρας μου, παραδείγματος χάρη, στη διάρκεια δικτατορίας άκουγε ξένους σταθμούς όπως το BBC ή Deutsche Welle για να μάθει τι γινόταν στην Ελλάδα, γιατί σίγουρα οι μερίδες στην εποχή λογοκρινόντουσαν. Και τηλεόραση εμφανίστηκε στην Ελλάδα το 1967, αλλά 70 εμείς πρώτα αποκτήσαμε τηλεόραση. Και τηλεόραση λογοκρινόταν ακόμα περισσότερο, γιατί υπήρχε ένα κανάλι, παραδείγματος χάρη, η υπηρεσία ενημερώσεων όπλων δυνάμεων, που ήταν καθαρά του στρατού. Έτυχε εγώ να τελειώσω το εξατάξιο γυμνάσιο όταν έπρεπε τα δωρία. Με αποτέλεσμα να ζήσω όλο αυτόν τον αναβρασμό που συνήθως ακολουθεί, τον πολιτικό αναβρασμό που συνήθως ακολουθεί την πτώση μιας δικτατορίας. Μέχρι τότε, μέχρι το 1994, ήταν απαγορευμένο και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και οι κομμουνιστές ήταν λίγο πολύ υποδιωγμό. Δηλαδή, κρυβόντουσαν, δεν τολμούσαν, ας πούμε, να κυκλοφορήσουν, να παρουσιαστούν ελεύθερα σαν κομμουνιστές, ας πούμε, γιατί υποτίθεται ότι αυτό ήταν προσβολή του πολιτεύματος, δηλαδή ότι το κάνανε για να προσελκύσουν άλλους κτλ. Ακόμα και ο πατέρας μου, δηλαδή, έκρυβε ότι είναι αριστερός και ότι είχε υπηρετήσει τον Ελλάς και όλα αυτά. Τόσο μεγάλη ήταν η αλλαγή. Και από την άλλη, λίγους μήνες νωρίτερα, πριν αυτή την αλλαγή, τη μεταπολίτευση όπως είναι γνωστή, είχε γίνει εξέγερση του Πολυτεχνείου. Είχε σκοτωθεί αρκετός κόσμος και αυτή η εξέγερση τους ανθρώπους της ηλικίας μου, μετά τότε 18 χρονών εγώ, μας ενέπνευσε. Δηλαδή, μας ενέπνευσε ότι μπορούμε να ελπίζουμε μεγάλα πράγματα. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα αλλάξει ριζικά η κοινωνική πραγματικότητα και η πολιτική στην Ελλάδα, που την είχα γνωρίσει σαν μια πραγματικότητα στρατηγικής δικτατορίας που με συνθήματα όπως πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια απαγορεύει οποιαδήποτε ελεύθερη έκφραση, οποιαδήποτε ελεύθερη διακίνηση ιδεών, οτιδήποτε υγιές πολιτικά. Ήταν, δηλαδή, θεωρώ ότι η ένταξή μου στις ιδέες αυτές ήταν αποτέλεσμα της εποχής την οποία έζησα και της οικογενειακής μου παράδοσης. Βέβαια,
όταν λέω για αυτές τις ιδέες, δεν αναφέρομαι στις ιδέες που με εμπνεύσαν αργότερα. Δηλαδή, ήμουνα γενικά με άτομα τα πολίτευση αριστερός. Και μάλιστα αριστερός, δηλαδή υιοθετούσα τις απόψεις της άκρας αριστεράς. Ναι. Συγκεκριμένα των τροτσκιστών. Τότε γνώρισα τον Γιάννη το Φελέκη, το 1974. Και συνεργάστηκα με αυτόν και την ομάδα του για να κάνει ένα χρόνο. Μετά από 1,5-2 χρόνια υιοθέτησα αναρχικές ιδέες και εντάχθηκα σε ευρύτερο αναρχικό κίνημα. Ωραία. Θες να μου πεις ποια ήταν τα υλικά που συνέφθηκαν τότε, ενώ ανθρώπινα και ιδεολογικά, έτσι, τον αναρχικό χώρο. Δηλαδή, ποιοι άνθρωποι, ας πούμε, τον συνέταξαν, ποιοι τον έφτιαξαν, τι πιστεύαν. Εγώ μέσω ενός χαλανδραίου συντρόφου γνωρίστηκα για πρώτη φορά από τους γνωστούς αναρχικούς με τον Χρήστο Κωνσταντινίδη. Mm-hmm. Πρέπει να ήταν για τους πρώτους, φαντάζομαι. Ναι, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης μαζί με τον Νίκο και τον Παλί και τον Γιώργο Λαζόπουλο, από ό,τι έχω ακούσει δηλαδή, είχαν φτιάξει την Διεθνή Βιβλιοθήκη το 1971-1972, μια εκδοτική ομάδα η οποία άρχισε να μεταφράζει βιβλία ξένα που λίγο πολύ προσωπούσαν αντιπροσώπευαν τις νέες ιδέες που είχαν μπει τότε στην αριστερά δεκαετία του 60. Νέες σε σχέση με τις παλιές ιδέες τις κομμουνιστικές που εκφραζόντουσαν από τους λενινιστές, από τους μαοϊκούς και από όλους αυτούς. Για την αριστερά, λες, μάλλον, για την νέα αριστερά μιλάς αυτές. Ναι, ιδέες, ναι, αυτές, ναι. Ναι. Δηλαδή, ήδη από το 1972 ο Κωνσταντινίδης και οι άλλοι βγάλανε το περιοδικό πεζοδρόμιο και στο πρώτο τεύχος ήταν η λεγόμενη προσφορά του Στρασβούργου, ένα κείμενο της International Situationist που αργότερα στην Ελλάδα έγινε γνωστή σαν καταστασιακή διεθνής. Ήδη από το πρώτο τεύχος η κρατική αυτή ομάδα πήρε αποστάσεις από την παραδοσιακή αριστερά. Επίσης, από τα πρώτα βιβλία που έβγαλε ήταν η βιβλία του Βίλχεμ Ράιχ, του Καστοριάδη, που και αυτή για την αριστερά, την γνωστή αριστερά, την αριστερά των στρατοπέδων συγκέντρωσης και των αγώνων, ήταν κόκκινο πανί, δηλαδή γιατί κριτικάρανε. Ο Χρήστος Καστοριάδης υπήρξε από τους πιο αξιόπιστους επικριτές της κριτικούς, θα έλεγα, της, και επικριτές της παραδοσιακής αριστεράς. Όσον αφορά τον Βίλχεμ Ράιχ, επειδή υποστήριζε την σεξουαλική επανάσταση σε ένα περιβάλλον αρχών, θα έλεγα, χριστιανικών με την κακή έννοια, όπως ήταν το περιβάλλον των κομμουνιστών, του Κομμουνιστικού Κόμματος, γενικά του κινήματος αυτού, το οποίο θεωρούσε ένα είδος αμαρτήματος την ερωτική ζωή για τους αγωνιστές, ήταν και ο Βίλχεμ Ράιχ καταδικαστέως από την επίσημη αριστερά. Δηλαδή, από την αρχή, δηλαδή, αυτή η ομάδα έδωσε στο κοινό υλικό το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τότε στην Ελλάδα και ήταν πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί ήταν ένα είδος γέφυρας από το υλικό μεταξύ της ελληνικής πραγματικότητας και των ιδεών που είχαν αναπτυχθεί στην Ευρώπη και στην Αμερική μετά κίνημα της δεκαετίας του 60. Υπήρχαν μέσα στη σύνθεση του αναρχικού χώρου, προφανώς υπήρχαν, αφού και εσύ ήσουν ένας πρώην αριστεριστές, και θέλω να ρωτήσω με αυτό, ποια ήταν τα θετικά και ποια τα αρνητικά που προσέφεραν τότε στη σύνθεση, ας πούμε, του αναρχικού χώρου, του εγχωρίου. Τόσο δεν υπήρχαν καθόλου θετικά και ήταν μόνο αρνητικά, δεν το ξέρω. Όχι, νομίζω ότι τουλάχιστον η Σοφία που ήταν στην ΚΝΕ, προτού έρθει στον χώρο των αρχικών, αλλά και άλλα παιδιά που πέρασαν από την ΚΝΕ,
είχαν μια προσωπική εμπειρία της ιεραρχίας και της καταστολής των διαφορετικών ιδεών μέσα σε μια κομμουνιστική οργάνωση. Δηλαδή, αυτά τα οποία διαβάζαν στα βιβλία, τα βιβλία τα οποία έβγαζε στη βιβλιοθήκη και αργότερα ο Ελεύθερος Τύπος για την εξόντωση των αναρχικών στην Ρωσία, όπως του κινήματος του Μάχνο ή για την εξόντωση της κομμούνας Κροστάντης, και φαινόντουσαν λίγο πολύ με βάση την καλή ιδέα που είχαμε οι αριστεροί νεολαίοι, ας πούμε, για το ένδοξο κομμουνιστικό παρελθόν, κάπως υπερβολικά. Εάν τα είχε ζήσει κάποιος, είχε ζήσει αυτή την καταστολή, αυτή τη συμπεριφορά, γενικά αυτές τις απαγορεύσεις και και το συγκεντρωτισμό μέσα σε μια τέτοια οργάνωση, σίγουρα ήταν είχε πιο ξεκαθαρισμένες ιδέες για το τι περιμένει από τον αναρχισμό και κατά πόσο είναι αλήθεια αυτά που γράφουν τα βιβλία. Υπήρχαν κάποιες προσπάθειες στην εποχή εκείνη για ένωση, ας πούμε, των αρχικού χώρου, των ομάδων, των συλλογικοτήτων? Δεν είναι θέμα ένωση, γιατί είμαστε πολύ λίγοι. Ναι. Δηλαδή... Και στη δεκαετία του 80 εννοώ τώρα, δεν εννοώ μόνο. Α, γιατί εγώ λέγαμε το δεκαετία του 70. Ναι. Εσύ μετάφησες τότε, αλλά συνέχισες και τη δεκαετία του 80, με κάποιο σημείο. Να πω την αλήθεια, δεκαετία του 80 δραστηριοποιήθηκα κυρίως σε κινήματα συμπαράστασης. Δεν δραστηριοποιήθηκα σε καμία αρχική συλλογικότητα. Αλλά εννοείται ότι έβλεπα τι γίνεται. Ναι. Υπήρξαν προσπάθειες, η πιο σημαντική ήταν μια προσπάθεια που κατέληξε να βγάλει δύο εφημερίδες, δύο τεύχη μιας εφημερίδας, της εφημερίδας Αλληλεγγύη. Πολλοί σύντροφοι τέλος πάντων είχαν συσπηρωθεί τότε και προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο να κάνουν κάτι πιο οργανωμένο, αλλά δεν πέτυχε. Και μια άλλη ομάδα από τον Πειραιά, νομίζω, είχε βγάλει δύο μπροσούρες στην προσπάθειά της να δημιουργήσει μια αναρχική ομοσπονδία. Και αυτή δεν πέτυχε η προσπάθεια. Επίσης έγινε ένα είδος συνάντησης στην Πάτρα, νομίζω το 86, που μαζεύτηκε αρκετός κόσμος και από άλλες πόλεις, όχι μόνο από την Αθήνα. Και έμεινε στην ύμη μας αυτή η συνάντηση, εγώ δεν πήγα, αλλά ξέρω ότι όταν γυρνάγανε αυτοί από την Πάτρα με το τρένο, η Αθηναία τουλάχιστον, το τρένο σε κάποιο σημείο σταμάτησε, μπήκε μέσα η αστυνομία και τους έσαψε στο ξύλο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αισθανόντουσαν η κυβέρνηση, ας πούμε, της εποχής, που δεν μπορεί να πεις ότι ήταν και ολοκληρώτο καθεστώς, ούτε καν ακροδεξιά κυβέρνηση, ήταν το ΠΑΣΟΚ. Αισθανόταν μια απειλή από τους αναρχικούς, από αυτούς που είχαν πάρει στην Πάτρα. Το 1987 φτιάχθηκε η Ένωση Αναρχικών Ελλάδας, η οποία είχε σαν όργανο την εφημερίδα Δοκιμή. Η Δοκιμή έβγαινε πρωτού φτιαχτεί αυτή η Ένωση. Έγινε ένα συνέδριο, δεν κληθήκαν να συμμετάσχουν όλοι. Επιλεκτικά κληθήκαν κάποιοι για να συμμετάσχουν στο συνέδριο. Παραδείγματος χάρη, εμένα δεν μου είπανε, ούτε στη Σοφία και σε άλλους. Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης τότε έβγαλε μια προκήρυξη που έλεγε ότι δεν έγινε κανένα συνέδριο. Αμφισβήτησε δηλαδή την εγκυρότητα αυτού του συνεδρίου, στο οποίο στηρίχθηκε η δημιουργία αυτής της Ένωσης Αναρχικών.
Και μέσα από αυτή την ένωση αναδειχθήκαν κυρίως στοιχεία αριστερίστικα. Δηλαδή στοιχεία κομμουνιστικά. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι το καλοκαίρι του 1987 δημοσιεύανε προκήρυξη των ανοιχτών ταξιαρχείων. Οι ανοιχτές ταξιαρχίες δεν είναι καμία σχέση με την αναρχία. Αυτές τις προκήρυξεις δημοσιευόντουσαν στην δοκιμή, που η δοκιμή ήταν όργανο της Ένωσης Αναρχικών. Επίσης, προβάλλοντας αυτές τις προκηρύξεις, η Ένωση Αναρχικών κατά κάποιο τρόπο ανοίγει το πράσινο φως για το Αντάρτικο, για το Αντάρτικο πόλις, σαν επιλογή. Κάτι το οποίο δεν τέριαζε με την μέχρι τότε παράδοση του χώρου. Ο χώρος αυτός κινείται λίγο πολύ γύρω από ριζοσπαστικές ιδέες που καταπιανόντουσαν με όλες τις πλευρές της ζωής. Δηλαδή, όπως είπα προηγούμενα, ιδέες της καταστασιακής διεθνούς, καταπιανόντουσαν με την αντιψυχιατρική. Συγκεκριμένα το 1976 ένας δικηγόρος, ο Γιώργος Νταλιάνης, με κάτι άλλα παιδιά φτιάξανε την Επιτροπή Ενάντια στην Επιστημονική Καταπίεση για να κριτικάρουν και να την επίσημη ψυχιατρική και να την να αποκαλύψουν τα ελαττώματά της. Ακόμα και ο Τέο Ρόμβος τότε με το βιβλιοπωλείο, το πρώτο που θυμάμαι βιβλιοπωλείο που γνώρισε εγώ, το Octopus Press, το 1975, είχε βγάλει μια μπροσούρα για την αντιψυχιατρική με αποσπάσματα από τα έργα του Σάς και του Λέγκ. Επίσης, φεμινιστικές ιδέες είχαν αναπτυχθεί τη δεκαετία του 70. Έχω και στο αρχείο μου προκήρυξη αναρχικών γυναικών από το 1977. Αντιπατριωτικές ιδέες. Το 1976 έγινε μια διαδήλωση στα Προπύλαια ενάντια στην εθνικιστική έξαρση που κυριαρχούσε τότε κατά της Τουρκίας, και σε αυτή τη διαδήλωση, σε αυτή τη συγκέντρωση ακούστηκε το σύνθημα «Το Αιγαίωνιξ τα ψάρια του», γιατί έμπαινε θέμα ότι από τους εθνικιστές το Αιγαίο είναι ελληνικό. Κριτική της τέχνης, δηλαδή το 1978 πρωτοβήκε το ιδεοδρόμιο και ο Λεωνίδας Πιστάξης, ο εκδότης και συνεργάτης του, έκανε γνωστά στην ελληνική πραγματικότητα, στο ελληνικό κοινό, διάφορα λογοτεχνικά έργα, κατά κάποιο τρόπο καταδικαστέων από την λογοτεχνική κοινότητα συγγραφέων, όπως ο Αντωνέν Αρτό, ας πούμε. Ναι, καταπιανώτης με όλες τις πλευρές της ζωής, κριτικάραν την κοινωνική πραγματικότητα από όλες τις πλευρές, ήταν μια διαφορετική ζωή, ακόμα και εμφανισιακά δηλαδή, υπήρχε ένας πλουραλισμός, υπήρχε μια πολυχρωμία. Όλα αυτά δεν είχαν καμιά θέση μέσα στις ιδέες που εμπνέαν ένα Αντάρτικο, οι οποίες λίγο πολύ στοχεύανε σε μια οικονομική αλλαγή, όπου η άκουσα τάξη εκμεταλλεύτρια των εργατών θα έδινε τη θέση της σε ένα κράτος των εργατών και των αγροτών, κάτι σαν και αυτό που υποτίθεται έγινε στην Κίνα του Μάο Τσε Τούνγκ και στην Κούβα του Κάστρο.
σε αυτές τις χώρες οι αναρχικοί ήταν οι πρώτοι οι οποίοι διωχθήκανε. Θέλω να μου πεις τώρα πότε μπήκες στη φυλακή και με ποιες κατηγορίες. Μπήκα το 1978 τον Μάρτη μαζί με την Σοφία με την κατηγορία κατασκευής, κατοχής και απόκρισης 8 βομβών Μολότοφ με σκοπό την διάθεση σε τρίτους για διάπραξη κακουργημάτων. Συγγνώμη που γελάτε, αυτό το διάθεση σε τρίτους είναι... Ναι, μα αυτό ήταν το παιχνίδι στο οποίο στηρίχθηκε η μεγάλη ποινή που μας δώσανε. Δηλαδή, υπήρχε ένα άρθρο σε ένα νόμο που είχε βγει το 1996 που έλεγε ότι εάν τα όπλα ή τα εκρηκτικά, γιατί τελείως αυθαίρετα χαρακτηρίσαν εκρηκτικές της Μολότοφ που βρήκανε σε ένα σπίτι ενός άλλου και ο οποίος είπε ότι εμείς πήγαμε, έτσι μπλεχτήκαμε, τελικά βρεθήκαμε τρεις συγκατηγορούμενοι, αυτός που βρεθήκανε στο υπόγειο του σπιτιού του λοιπόν και εμείς οι δύο, εγώ και η Σοφία. Χαρακτηρίσανε αυθαίρετα εκρηκτικά οι δικαστές της Μολότοφ, αρνηθήκανε να καταθέσει πρωτεχνικό στρατού για να πιάνει κριτικές ή όχι και με το άρθρο το συγκεκριμένο του νόμου μας φορτώσανε μια δικαστική διαδικασία τελείως διαφορετική από το συνηθισμένο. Δηλαδή μπορούσα να πιάσουμε πιστόλι με αυτόματα, με ό,τι θέλεις δηλαδή και τρώγεις κάτι μήνες. Με αυτό το άρθρο όμως, διάθεση τρίτους για διάφορα κακουργημάτων, βγαίναμε λες και είχαμε καμιά αποθήκη του στρατού ας πούμε και με αυτήν την αποθήκη θα φωδιάζαμε μια μεγάλη ομάδα από επαναστατημένους ανθρώπους όπως παραδείγματος χάρη ο Ασκάσο και ο Ντουρούτης τον φίλιο πόλεμο μπήκαν στις αποθήκες του στρατού, πήραν τα όπλα και έγινε εξέγερση. Λοιπόν, με αυτή τη ιδεολογία δεν βγήκε μας βούλευμα, μας στείλαν κατευθείαν σε πενταμελές εφετείο, πέντε δικαστές και χωρίς δικαίωμα έθεσης και με αυτή την αηδία κατηγορία, για τώρα τι είναι 8 μπουκάλια Μολότοφ. Από τότε έχουν πέσει δεκάδες, τουλάχιστον χιλιάδες Μολότοφ, να πω και δεκάδες χιλιάδες λοιπόν και κανένας δεν έχει φάει αυτά τα χρόνια. 9 χρόνια σε μένα, 5 στη Σοφία γιατί ήταν... Είχε το μεταφυδικό της, μεταφυδικής ηλικίας, όταν την πιάσανε 18 χρονών, με αυτή τη γελία κατηγορία. Πώς είναι η διαβίωση της φυλακής για κάποιον που δεν έχει εγκλειστεί ποτέ πριν, ούτε καν το έχει στο μυαλό του φαντάζομαι, ότι κάποια στιγμή θα βρεθείς από τον χώρο. Εγώ πρώτον μπω στη φυλακή φοβόμουν πολύ τη φυλακή. Δηλαδή υπήρχε μια μυθολογία που σε έκανε να τρομάζεις. Δηλαδή αισθανόσουν ότι είναι ένας άλλος κόσμος που δεν αντέχεται. Όταν μπήκα στη φυλακή αισθάνθηκα διαφορετικά. Δηλαδή αισθάνθηκα ένα είδος συμπαράσταση από τους άλλους κρατούμενους. Κάποιοι μου δείξανε φιλία, οι συνθήκες, μόνο ότι οι φυλακές έγιναν, πήγανε πολύ γρήγορα, δηλαδή δεν πρόλαβαν 6 μέρες μετά την έξοδο μου από την ασφάλεια, όπου με κρατήσαν 13 μέρες, με στείλανε στις φυλακές έγιναν, μόνο 6 μέρες έμεινα στον Κορυδαλό. Και οι φυλακές έγιναν ήταν βαριές φυλακές από το 1828, φτιαγμένες για βαρυπινίτες. Με στείλανε εκεί πέρα γιατί φαίνεται ξέρανε. Το ξέρανε γιατί ήταν στημένο το δικαστήριο. 6 μήνες νωρίτερα, γιατί 6 μήνες αργότερα είναι το δικαστήριο, ξέρανε από τότε ότι θα μου δώσουν βαριά ποινή. Οπότε έστειλαν στις κατάλληλες φυλακές. Ναι, δηλαδή δεν αισθάνθηκα άσχημα όταν βρέθηκα μέσα. Δηλαδή έτσι ώστε να δεν με έπιασε μια απελπισία και ένας φόβος. Από κάποια άποψη θα μπορούσα να πω ότι. Αισθανόμουν και
κάποια περισσότερη ασφάλεια από την κοινωνία όταν ήμουν έξω. Γιατί όταν ήμουν έξω δεν είχα, ήμουν δηλαδή συνέχεια στο τρέξιμο, ένα άγχος, μια απελπισία, το να μην μπορώ να επιβιώσω, να μην μπορώ να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Εκεί πέρα υπήρχε μια στασιμότητα. Θεωρώ δηλαδή ότι η μυθολογία και είναι ψέμα, είναι μια τρομοκρατία αυτό που κάνουν για να παρουσιάζουν τις φυλακές σαν κάτι τρομακτικό. Από την άλλη, το πρόβλημα δεν ήταν τόσο οι συνθήκες, όσο οι άλλοι κρατούμενοι. Γιατί είναι λίγο δύσκολο να συμβιώσει κάποιος σε θαλάμους, όπως εγώ ήμουν στην Έγινα για 1,5 χρόνο, με άλλους οι οποίοι πολιτιστικά βρίσκονται σε άλλο κόσμο και η συμπεριφορά τους δεν είναι η συμπεριφορά που κάποιος έχει συνηθίσει, ας πούμε. Τώρα υπάρχουν και χειρότερα, δηλαδή θέλω να πω ότι μερικοί άνθρωποι ζουν τόσο άσχημα έξω στην κοινωνία που για αυτούς η φυλακή είναι ένα είδος ανάπαυλας από τα μαρτύρια που περνάνε. Χαρακτηριστικά μπορώ να θέλω τις εκδιδόμενες. Θεωρώ ότι μια εκδιδόμενη άμα την κλείσει στη φυλακή γλιτώνει ιδιαίτερα εξαναγκαστικά εκδιδόμενη, γιατί μερικοί θα πούνε ότι οι εκδιδόμενες τα θέλουν, λοιπόν, αλλά για τις συγκεκριμένες, για τις εξαναγκαστικά εκδιδόμενες, μια εξαναγκαστικά εκδιδόμενη και βιάζεται 40 φορές την ημέρα, σίγουρα στη φυλακή που σταματάει να βιάζεται είναι καλύτερο, έτσι δεν είναι. Ένας άστιγος που δεν έχει να φάει και τον γενικάνε παντού και τον γέννη και φασίστες στο παγκάκι που κάθεται, λοιπόν, στη φυλακή τουλάχιστον θα έχει ένα κρεβάτι και ένα πιάτο φαΐ. Ένας μετανάστης που τον έχουν κλεισμένο σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης ή σε ένα αστυνομικό τμήμα, σε ένα υπόγειο και δεν βγαίνει ποτέ, δεν βλέπει τον φως του ήλιου, ας πούμε, ή στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, ούτε καν ταβάνι δεν έχει πάνω από το κεφάλι του, αλλά μένει σε μια σκηνή και κινδυνεύει και από τους φασίστες που κάνουν καθώς και λίγα επιθέσεις. Σίγουρα στη φυλακή αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια και θα είναι καλύτερα από ότι όταν ήταν έξω. Υπήρχε επαφή ανάμεσα στους, αν υπήρχαν τότε ή κατά τη διάρκεια των ετών που έμεινε εσύ στη φυλακή και στις διάφορες φυλακές, φαντάζομαι ότι πήγες, μεταξύ πολιτικών και ποινικών κρατουμένων. Οι ποινικοί κρατούμενοι είχαν γνωρίσει πολιτικούς κρατούμενους ήδη από την εποχή της κατορίας. Δηλαδή οι παλιοί κρατούμενοι, και λέω για παλιούς κρατούμενους γιατί αυτοί είναι που περισσότερο ακούγονται στις φυλακές, αυτοί που έχουν βγάλει κάποια χρόνια. Γιατί κάνουν μεταξύ τους συμμορίες ή δίκτυα φιλικών σχέσεων, όπως έλεγε κάποτε κάποιος. Και ναι, αυτοί είχαν γνωρίσει τους πολιτικούς κρατούμενους από την εποχή της αυτορίας, είχαν μια καλή άψη για αυτούς. Λίγο πολύ τους θεωρούσαν σαν φορείς ελπίδας για να καλυτερεύσουν οι φυλακές. Η δικτατορία έπεσε το 1974, εγώ μπήκα το 1978. Δεν είχαν περάσει πολλά χρόνια. Και γι' αυτό και εμένα και άλλους πολιτικούς κρατούμενους που μπήκαν τότε, μπήκαν αργότερα. Είχαν μπει νωρίτερα, όπως ο Νικόλας Άσημος, ο Νίκος Μπαλής, ο Κυριάκος Βασιλιάς, δεν είχαν καθίσει, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, δεν είχαν καθίσει πολύ, δεν είχαν καθίσει κάτι μήνες. Αυτούς τους κατά κάποιο τρόπο τους αγκαλιάζανε οι ποινικοί κρατούμενοι και, και κάποιοι από αυτούς τους προστατεύανε από τους ποινικούς κρατούμενους που ήταν στην υπηρεσία της φυλακής και θέλανε το κακό τους, οι λεγόμενοι ρουφιάνοι. Δηλαδή κάποιοι κρατούμενοι μας προστατεύανε από τους ρουφιάνους. Υπήρχε διαφορετική αντιμετώπιση από τους δεσμοφύλακες, ας πούμε, τους πολιτικούς κρατουμένους από τους ποινικούς? Όχι, καμία διαφορά, γιατί είμαστε λίγοι και δεν μπορούσαμε να έχουμε δική μας πτέρυγα όπως γίνεται τώρα σε κάποιες περιπτώσεις. Είμαστε δηλαδή, εγώ στις φυλακές Έγινας, όταν μπήκα ήμουνα ο μόνος μου και θα μου πεις, πολιτικούς κρατουμένους λέγανε και τους χουντικούς που ήταν τότε στην πέμπτη πτέρυγα.
Ενώ εμείς, εμένα δεν με αναγνωρίζει στο πολιτικό κρατούμενο, αυτός τον αναγνωρίζανε και μου είχε κάνει εντύπωση να πω χαρακτηριστικά μια ανακοίνωση Διεθνούς Αμνηστίας που παρουσίαζε τους κρατούμενους, τους κουντικούς, απολυκούς κρατούμενους και για μας τους αναρχικούς δεν έλεγε τίποτα, σαν να μην υπήρχαμε καθόλου. Αυτοί οι χουντικοί είχαν δική τους πτέρυγα στις φυλακές Έλληνας. Βασανιστές όπως ο Θεόφιλος Γιαννάκος είχαν δική τους πτέρυγα. Εμείς, εγώ και ένας άλλος που βγήκε μετά κάνα δύο μήνες, είμαστε ανάμεσα στους άλλους κρατούμενους, καμία διαφορά, καμία διαφορετική μεταχείριση δεν είχαμε. Okay. Κάποια στιγμή επέλεξες να κάνεις απεργία πείνας. Δεν ξέρω πόσες φορές έχεις κάνει, αλλά θέλω να μου πεις γιατί τελικά έφτασες σε αυτό το σημείο, τι σε οδήγησε εκεί. Έκανα πολλές απεργίες πείνας, συνολικά γύρω στους 380 μέρες. Η πρώτη απεργία πείνας έγινε γιατί διεκδικούσα επισκεπτήριο με την Σοφία. Με βάση το σοβαριστικό κώδικα, ένα ζευγάρι, γιατί είμαστε παντρεμένοι, δικαιούται να έχει επισκεπτήριο, να βλέπει ο άντρας τη γυναίκα μια φορά το μήνα, το λιγότερο. Εμένα με είχαν στις φυλακές Έγινα, στη Σοφία την είχαν στις φυλακές Κορυδαλλού και μου το στέλνουν από το δικαίωμα και πρέπει να περιμένω μέχρι να βγει η Σοφία 5 χρόνια για να την ξαναδώ. Θεώρησα ότι, είχα το δικαίωμα να έχω αυτά που μου αναγνωρίζει ο νόμος, αυτά τα δικαιώματα να ισχύουν για μένα. Αυτός ήταν ο λόγος της πρώτης απεργίας, αλλά και ο λόγος και των επομένων, γιατί δεν ικανοποιήθηκε από το αίτημα. Για να δω τη Σοφία μετά το δικαστήριο, τελευταία φορά ήταν στο δικαστήριο, 6 μήνες περίπου μετά την σύλληψή μας, χρειάστηκε να κάνω αρκετές απεργίες. Δηλαδή, πέρασε τουλάχιστον ένας χρόνος από την πρώτη απεργία, 1,5 χρόνος, ναι, περίπου από την πρώτη απεργία, νομίζω, για να την δω για πρώτη φορά, έστω για μισή ώρα, με συνοδεία φύλακα, δεν πρόσθεσε φύλακα. Και αυτό νομίζω έγινε στο νοσοκομείο κρατουμένων. Εκεί βρεθήκαμε για πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό. Αυτό ισχύει για τις πρώτες απεργίες. Μετά βάλαμε και άλλα θέματα. Μετά συνεργάστηκα με τον Γιάννη το Σκανδάλι, που ήταν μέσα για την υπόθεση Τσιρόλη, μια ντάρκη ομάδα που λεγόταν Ουδετερόφιλο Ελληνικό Μέτωπο. Είχαν βάλει κάτι ασήμαντες βόμβες, δεν είχαν κάνει μεγάλη ζημιά, αλλά αυτός δικάστηκε με τον τρομοκρατικό νόμο που στηρίχθηκε πάνω στη δική μας σύλληψη και στη δημοσιογραφική φιγούρα που προβάλλαμε προς τα έξω. Δηλαδή και με τον Γιάννη Μπουκετσίδη που τον είχαν κατηγορήσει για τον εμπρισμό μιας εφορίας. Συνεργάστηκα με αυτούς, κάναμε μαζί απεργίες που βάζαμε θέματα και δικά τους, δηλαδή θέματα αποφυλάκησης, άμα ήταν υπόδικοι όπως ο Μπουκετσίδης, σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, διαμαρτυρία για καταστολή, ας πούμε, στις άλλες φυλακές. Συγκεκριμένα έκανα μια απεργία μετά το 1980, μετά την είσοδο των ΜΑΤ στις γενικές φυλακές, όπου τότε ήταν μέσα η Σοφία και ένα άγριο ξύλο που είχε πέσει τότε στις κρατούμενες. Έκαναμε εγώ ο Σκανδάλης και ο Μπουκετζίδης απεργία πείνας διαμαρτυρίας και παράλληλα βάζαμε και τα δικά μας προσωπικά αιτήματα. Φαντάζομαι ότι και σήμερα είναι, αλλά από ό,τι έχεις γράψει και εσύ ήταν οι φυλακές και από ό,τι έχουν γράψει και άλλοι βέβαια, χώρος βασανιστήριων. Και θέλω να σε ρωτήσω, με ποιες αφορμές, ας πούμε, μπορεί να τον έκλειναν κάποιον στην απομόνωση ή να έτρωγε πολύ παραπάνω ξύλο
από ό,τι φαντάζομαι θα έτρωγε κάποιος ο οποίος θα ήταν ήσυχος ή αν χρησιμοποιούσαν άλλες μεθόδους βασανιστήριο, δηλαδή ενώ στοχευμένες, ώστε να κάνουν κάποιον να μιλήσει ή να τους σπάσουν το ηθικό. Θες να μου πεις λίγα πράγματα γι' αυτό? Θέλω να αναφερθώ σε μια αναγκαστική σύντηση που μου κάνανε εμένα τον Μάη του 1979. Απεργία πείνας έκανα και αυτοί αποφασίσαν να μου κάνουν από την πέμπτη κιόλας μέρα αναγκαστική σύντηση. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για αναγκαστική σύντηση. Θέλανε να μου κάνουν να μου βάζουν στο, από το πισινό λοιπόν κλείσμα, με γάλα, με κλείσμα. Και για να μου το κάνουν αυτό μου είχαν αρπάξει καμιά δεκαριά φύλακες, μου είχαν δέσει ένα κρεβάτι, με κρατάγανε από εδώ, με κρατάγανε από εκεί, να μου κατεβάσουν το παντελόνι, να μου βάλουν το κλείσμα αυτό. Επειδή και εγώ αντιστεκόμουν, θα μπορούσα να το πω ότι δεν ήταν ιατρική μέθοδος, ας πούμε, θεραπείας. Ήταν βασανιστήριο και λέω βασανιστήριο γιατί πέρα από το εκείνη τη σκηνή που δεν ήταν καθόλου, που ήταν αρκετά βίαιη, που την έζησα μερικές φορές, τη νύχτα στο πειθαρχείο που με οδηγούσαν μετά, από το γάλα με πιάνε φοβερή πόνη στην κοιλιά. Yeah. Όπως σε αυτούς που δίνανε ρετσινόλα την εποχή του Μουσολίνη και του Μεταξά. Yeah. Το θεωρώ βασανιστήριο αυτό που μου κάνανε τότε. Την ίδια χρονιά στις φυλακές Έλληνας έγινε ένα είδος στάσης. Δηλαδή κάποιος κρατούμενος μαζί με άλλους βγήκε και διάβασε ένα κείμενο στην αυλή της δεύτερης ακτίνας όπου κατέγγελε τους φύλακες και αυτός ο κρατούμενος, ο Γεωργιάδης, έτσι λεγόταν, χρησιμοποίησε και βρισχές απέναντι στους φύλακες. Όταν κλείσανε οι φυλακοί, λέει το μεσημέρι, γιατί αυτό έγινε το πρωί, μπήκανε μέσα κλείσανε τους θαλάμους, μαζεύτηκαν κάποιοι από αυτούς, ανοίξαν έναν θάλαμο που ήταν αυτός ο Γεωργιάδης και οι άλλοι συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Γιάννης ο Σκανδάλης, πολιτικός στρατούμενος, ο Θόδωρος Τσουβαλάκης που είχε και αυτός συμπάθειες με τον αναρχικό χώρο και παρόλο που είχε μπει μέσα για ληστεία τράπεζας, δεν είχε κάνει πολιτικό αδίκημα. Ήταν και στον ίδιο θάλαμο και ο Γιώκαρης, ένας αναρχικός που είχε πιαστεί στη διάρκεια των επεισοδίων που ακολουθήσανε την συναυλία στο Sporting του 1999 που είχε γίνει για την απελευθέρωση εμένα της Σοφίας και του Σκανδάλη. Αυτός ήταν και πάει 2-3 χρόνια γιατί τον πιάσανε στην διαδήλωση που έγινε μετά το Sporting, μετά τη συναυλία και σπάστηκαν κάποια μαγαζιά, δηλαδή και αυτός πολιτικός κρατούμενος. Έως αυτούς τους μαζέψανε και τους στείλανε τους κλείσανε στα πειθαρχία. Στα πειθαρχία μπήκαν μέσα οι φύλακες και τον κάνανε ασήκωτο τον Γιάννη του Σκανδάλη. Τον είχαν δέσει στο Σταυρό. Σταυρός δηλαδή τι είναι. Τα πειθαρχία της Έγινας είναι λίγο στενά. Ας πούμε έχουν ένα τέτοιο χώρο. Πόσο. Ναι, ας πούμε. Και έχει ένα κρίκο εκεί πέρα, αυτό είναι έναν τοίχο και ένα κρίκο στον άλλο. Λοιπόν, σου δένουν τα χέρια εκεί πέρα και εσύ μπορεί να σε δέρνει τέλος πάντων ελεύθερα, χωρίς να μπορεί να αντιδράσει, ας πούμε, γιατί είσαι δεμένος. Αυτό λέγεται σταυρός. Ναι, τον είχαν χτυπήσει πάρα πολύ, σεβασμό που λιποθυμούσε. Και όταν του ρίχνανε νερό, ξυπνούσε, ερχόταν ο γιατρός, τον εξέταζε, έβλεπε ο ίδιος γιατρός που μου έκανε εμένα τα κλείσματα, ένας ρεκλίτης λεγότανε, έδινε το πράσινο φως στα βασανιστήρια του Σκανδάλη. Και πολύ ξύλο είχε φάει και ο Θόλος Τσουβαλάκης σε εκείνη την φάση. Πάρα πολύ ξύλο, δηλαδή. Και οι δύο δηλαδή θεωρήθηκαν προτέτη,
άσχετα αν δεν ήταν αυτοί που διαβάσαν το κείμενο ή ούτε αυτοί που βρίσκαν τους φύλακες. Αλλά ο σκανδάλος ήταν στόχος, δηλαδή μπορεί να το βλέπουμε και σαν τρομοκράτη, ας πούμε σαν τον Κάρλο στο Τσακάλι που ήταν της μόδας τότε και να ξεσπάγανε πάνω του οι φύλακες, γιατί ήταν και εύκολος στόχος, δεν είχε κίνημα συμπαράστασης απ' έξω όπως είχαμε εμείς, ας πούμε, εγώ και η Σοφία. Περίμενε, δεν τελείωσα, ήθελα να πω και για, και για άλλα βασανιστήρια. Δηλαδή, εκείνη την εποχή τα βασανιστήρια συστηματικά γινόταν στις φυλακές Κέρκυρας. Ήταν πειθαρχική φυλακή και οδηγούσαν εκεί πέρα κρατούμενους από άλλες φυλακές μετά από επεισόδια. Δηλαδή, κάποια φασαρία που δημιουργόταν μεταξύ ενός φύλακα και ενός κρατούμενου. Κάποια διαμαρτυρία που για τους φύλακες ξεπερνούσε τα όρια, έστω και γραπτή διαμαρτυρία. Ναι, και στις φυλακές Κέρκυρας γινόντουσαν συστηματικά βασανιστήρια. Τα έχει περιγράψει και ο Χρήστος ο Ρούσος σε ένα ντοκιμαντέρ που βγήκε πρόσφατα, το «Βροχοπή». Εκεί και ξύλο έπεφτε συστηματικά. Χωρίς να υπάρχει λόγος δηλαδή, απλά μόνο και μόνο για να κουρελιάσουν την προσωπικότητα του κρατούμενου. Παραδείγματος χάρη, ανοίγαν την πόρτα του κελιού γιατί είχε κελιά η Κέρκυρα και μετά να πάει ο κρατούμενος στην μέση του προαυλίου που είχαν μια μαρμίτα με το φαΐ. Ήταν παραταγμένοι φύλακες με κλόμπα αριστερά δεξιά και τον κοπανάγανε, ας πούμε. Ή ήταν κλειστό στο κελί του και μπαίνανε φύλακες και τον κοπανάγανε. Αυτά τα κάνανε στο σκανδάλι πολλές φορές. Δηλαδή, 10 φορές τον είχαν στείλει στις φυλακές και έγκρινα στο σκανδάλι, παρόλο που ήταν πολιτικός κρατούμενος, και κάθε φορά έκανε απεργία πείνας. Μετά από 10 μέρες απεργία πείνας, τον δέναν πίσω στο ψυχιατρικό κρατουμένων. Αυτές 10 μέρες μπαίνανε κάθε μέρα και τον δέρνανε. Το σκανδάλι. Βασανίστηκε πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν πιο βασανισμένος κρατούμενος της περίοδου 78-80. Και αυτά για τις φυλακές Κέρκυρας. Τώρα για τα πειθαρχία που με ρώτησες προηγούμενα, ποιους βάλανε στο πειθαρχείο, μπορούσαν να βάλουν και για ασήμαντη αφορμή. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στις φυλακές Έγινας ήταν κάποιος ο οποίος θεωρούσε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί και οι φύλακες θεωρούσαν ότι δεν έπρεπε να αποφυλακιστεί. Ήταν αυτός το θάλαμό μου, θυμάμαι, ήταν και λίγο χαμένος αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή το μυαλό του ήταν στο δικό του κόσμο και τους λέει, μόνο και μόνο γιατί τους είπε γιατί δεν με βγάζετε έξω και τους είπαν ότι δεν είναι καιρός να βγεις και τους είπε δεν μπορεί να κάνει το πέρα ότι θέλετε με ένα φακό, τον πλήρωσε στο πειθαρχείο. Δηλαδή κλείνανε στο πειθαρχείο με το παραμικρό, ας πούμε, που κάποιοι που αντιμιλούσε. Αντιθέτως, και εδώ είναι μια κατάσταση που πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα, υπήρχαν κάποιοι ρουφιάνοι, δηλαδή οι κρατούμενοι που εξυπηρετούσαν την υπηρεσία, οι οποίοι μπορούσαν να βγαίνουν στο προάβλιο και να κάνουν φασαρία και να βρίζουν τους φύλακες και να θορυβούν και να κάνουν τους πίεζε κανένας. Ήταν αυτοί λειτουργούσαν σαν προβοκάτορες, δηλαδή να τσακουρθείς κανένα και να πάθει την πλάκα της ζωής του. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια μέθοδος που ισχύει και έξω. Δηλαδή έχω δει βίντεο από διαδήλωση όπου στο Σύνταγμα που κάποιος εμφανίζεται από το πουθενά, βρίζει άσχημα τους ματατζίδες, κάνει ένα φοβερό τσαμπουκά, λοιπόν, οι ματατζίδες όταν τους βρίζει αυτός φοράνε τα κράνη τους, ετοιμάζουν να την πέφτουνε, στο τέλος την πέφτουνε, αυτός περνάνε αδίπλα του, δεν χτυπάνε αυτό, χτυπάνε όλους τους άλλους τόσο από αυτό που τους έχει βρίσει και μετά μέσα στη φασαρία υπάρχει άλλο βίντεο που αυτός μιλάει με ένα walkie-talkie, ας πούμε. Mm. Τέτοιους είχαμε στις φυλακές. Γράφεις στο βιβλίο σου το τρελόχαρτο ότι η ψυχιατρική ταξινόμηση είναι κοινωνική ταξινόμηση. Το πιστεύεις ακόμα αυτό? Ναι, πιστεύω ότι σαν ψυχοπαθής χαρακτηρίζεται
χαρακτηρίζονται από την κοινωνία οι διαφορετικοί. Αυτοί οι οποίοι δεν εκπληρώνουν κάποιους κανόνες ή συμπεριφέρονται με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που, πολύ διαφορετικό τρόπο από αυτόν που είναι αποδεκτό. Παραδείγματος χάρη, μπορεί κάποιος να πλημμυρίσει το σπίτι του γιατί θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο να το καθαρίσει πιο γρήγορα ή να κυκλοφορεί με ένα τραντιστοράκι και να το συντονίζει με έναν ήχο, ας πούμε, από τα βραχαία, ας πούμε, και επειδή αυτός είναι άνθρωπος ευάλωτος, δηλαδή δεν έχει πίσω του οικογένεια ή που να τον προστατεύσει ή λεφτά για δικηγόρους και για όλα αυτά, για τη γειτονιά να θεωρηθεί επικίνδυνος και να κλειστεί σε ψυχιατρίο. Αντιθέτως, ένας δαβατζής που έχει κατηγορηθεί, ας πούμε, και από μια δικαιοσύνη σαν δαβατζής, ας πούμε, με πόρισμα εκλέγεται και στη Βουλή και δεν τον πειράζει κανένας, ας πούμε. Ναι, οι δαβατζίδες είναι υπόλοιποι συνήθως, δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Εσύ έχεις κάνει και έχεις εγκλειστεί και σε ψυχιατρία για κάποιο διάστημα, 2 μήνες, πόσο κάπου εκεί νομίζω. Είχα εγκλειστεί πρώτη φορά στο ψυχιατρίο κρατουμένων το 1988 γιατί έκανα απεργία πείνας. Εκεί με κλείσαν και στην καθήλωση, στην τρίτη απεργία, δηλαδή στο υπόγειο του ψυχιατρίου κρατουμένων είναι κάτι κρεβάτια τα οποία, στα οποία σε δένουν, ας πούμε, στα 4 και ανάλογα με τις διαθέσεις τους ή σε χτυπάνε κιόλας, εμένα δεν με χτυπήσανε. Απλά με δένανε και με λύνανε μισή ώρα την ημέρα, αυτό κράτησε 2 μέρες και κρόνισα την καθήλωση από τη φορά του ψυχιατρίου κρατουμένων. Και γιατί έκανα απεργία πείνας, αυτός ήταν ο λόγος. Το να μην θέλει κάποιος να φάει και να κάνει απεργία πείνας, για αυτούς είναι χαρακτηριστικό ψυχοπάθειας. Κάποιες φορές βέβαια, όχι πάντα, ανάλογα με το με ποιον έχουν να κάνουν και σε τι πολιτική κατάσταση κινούνται, πολιτικό περιβάλλον γενικά, τις συγκυρίες. Αργότερα πήγα μόνος μου σε ψυχιατρίο, στο Δρομοκαίτιο. Βέβαια, συνοήθηκα προηγούμενα με αυτούς που ήταν αρμόδιοι για μένα, τους γιατρούς, μέσω άλλων βέβαια, με σκοπό να αποφύγω την στράτευση. Γιατί με βάση το νόμο, ένας ο οποίος νοσηλεύεται σε δημόσιο νοσοκομείο δεν υποχρεώνεται να παρουσιαστεί. Νοσηλευόμουν σε δημόσιο νοσοκομείο. Πήγαμε και πιστοποιητικά στο ιστατολογία όλοι νοσηλεύουμε. Τα πέταξα στα σκουπίδια. Και στο Δρομοκαίτιο, κάπου 25 μέρες έμεινα, όχι 2 μήνες, και στο Δαφνί 2 μέρες. Τα πιστοποιητικά από τα νοσοκομεία αυτά τα πήγαμε στη ιστατολογία και η ιστατολογία τα πέταξε στα σκουπίδια, όπως πέταξαν τη μήνυση της Σοφίας που είχε κάνει στον Μαράτο, τον ψυχίατρο των γυναικείων φυλακών της εποχής εκείνης του 1980 και διάφορους φύλακες, φυλάξεις κτλ. Φυλάξεις μετά την εξέγερση του 1980 που είχε πολύ ξύλο. Έκανε τη μήνυση, γράψαν εφημερίδες ότι η μήνυση θα εκδικαστεί, πετάχθηκε τα σκουπίδια. Πετάχθηκε και επίσης η μήνυση και του Σκανδάλη και του Μοίρα για ξυλοδαρμούς που είχαν υποστεί. Έτσι και με τα πιστοποιητικά από τα νοσοκομεία. Εγώ πάντα τηρούσα τους νόμους, αλλά τους νόμους παραβιάζαν αυτοί που ήταν αρμόδιοι για την τήρησή τους. Οπότε, γιατί μου ερώτησες για το ψυχιατρίο, για τα εξωτερικά ψυχιατρία? Όχι, ερώτησα γιατί θέλω να μου πεις ουσιαστικά ποιος από τους 2 χώρους, ας πούμε, για σένα, έτσι όπως τον έχεις, ήταν χειρότερος. Η φυλακή, ας πούμε, το ψυχιατρίο, αν και το ένα περισσεί για πολύ μεγαλύτερο διάστημα και το άλλο... Ναι, σίγουρα το ψυχιατρίο είναι χειρότερο, γιατί δεν είναι μόνο ότι σε έχουν κλεισμένο σε ένα περισμένο χώρο και σου ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας, είναι ότι σε πλακώνονται στα χάπια. Ναι.
όταν είσαι πλακών, ενώ δεν κάθεται να το πολυψάχνουν τι κάποια έχεις ανάγκη ή τι πρόβλημα έχεις. Από τη στιγμή που είναι κάτι, κάποιο τρόπο η χορήγηση φαρμάκων βιομηχανία σου δίνει ένα καλό φάρμακα τα οποία σου αλλάζουν το ψυχικό σου κόσμο, δηλαδή σε κάνουν και αισθάνεσαι άλλος άνθρωπος, δεν είσαι πια ο ίδιος και αν τα παίρνεις και χρόνια καταστρέφεσαι, δηλαδή γίνεσαι ένα φυτό ιδρυματοποιημένος, ας πούμε, όπως τους αρέσει να λένε. Πέρα από αυτό, αν διαμαρτυρηθεί κάποιος, υπάρχουν άλλες μεθόδες χειρότερες, τον δένουν στο κρεβάτι και τον αφήνουν να φωνάζει και να φωνάζει και όλη την ώρα, όλη να ουρλιάζει, δεν τους ενδιαφέρει, ίσα ίσα αυτό το πράγμα είναι ένα είδος βασανιστήριο για τους άλλους, γιατί όταν είναι κάποιος σε ένα θάλαμο και ένα δεμένος και να ουρλιάζει, ταράζει τους άλλους και τους άλλους. Οι άλλοι, αν έχουν μια ταραχή που οφείλεται στον δεμένο, δεν αποδίδεται αυτή η ταραχή στον δεμένο, αλλά σε αυτούς τους ίδιους και δίνουν και άλλα χάπια, περισσότερα χάπια. Και στο παρελθόν κάνανε και χειρότερα, κάνανε και ηλεκτροσόκ, κάνανε και λοβοτομές. Αλλά ακόμα τώρα τα δεσίματα είναι κανόνας, δηλαδή με το που θα μπει κάποιος με εισαγγελική εντολή, τον κρατάνε δεμένο τρεις μέρες, είτε υπάρχει λόγος είτε όχι. Και τον πλακώνουν και σε ενέσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι ξέρουν ότι οι ενέσεις είναι πιο χειρότερες από τα χάπια, πιο δραστικές. Οπότε ένας που πάθει με εισαγγελική εντολή, άσχετα αν υπάρχει λόγος σοβαρός ή όχι, προτού κάνει ο γιατρός ο θεράπων τον εξετάσει, γιατί μπορεί να τον εξετάσει, ας πούμε, να πέσει Σαββατοκύριακο και να μην είναι και ο θεράπωνας, με το που θα μπει μέσα, τον δένουν χέρι και πόδι και τον πλακώνουν, τον τρυπάνε δύο φορές την ημέρα με ενέσεις. Αυτές τις ενέσεις κάνουν και σε ανθρώπους που δεν είναι μεσαγγελική εντολή. Απλά αισθάνονται ότι άμα τα χάπια, διαμαρτύρεται κάποιος για τα χάπια, λέει ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ ή λέει, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ βαριά για μένα και δεν αντέχω, κόψει κανένα χάπι, τον πλακώνουν σε ενέσεις. Και αυτές οι ενέσεις και αυτά τα φάρμακα δεν είναι μόνο ότι σε καταστέλνουν. Σου δημιουργούν και σε διάφορα συμπτώματα, τα λεγόμενα εξωπυραμιδικά. Δηλαδή, κάνεις απότομες κινήσεις, ας πούμε, χωρίς να το καταλάβεις. Γενικά, δηλαδή, σπασμούς παθαίνεις που δεν το περιμένεις. Τώρα, αυτό το πράγμα που το συζητάμε μεταξύ μας δεν είναι κάτι το οποίο στο κάνω μία φορά. Αυτό μπορεί να κρατάει μήνες, χρόνια. Είναι, δηλαδή, στο τέλος, οι άνθρωποι γίνονται κουρέλια. Δηλαδή, με το που θα πας σε ένα ψυχιατρίο, ας πούμε, και θα κάνει μια βόλτα, θα δεις ανθρώπους οι οποίοι εμφανισιακά δείχνουν ότι είναι κουρέλια. Δηλαδή, και τα δόντια τους λείπουν και τα πρόσωπά τους είναι παραμορφωμένα. Δηλαδή, έχουν γίνει ζόμπι. Αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπεις στις φυλακές. Το βιβλίο που αναφέρθηκα πριν, το Τρελόχαρτο, είναι ουσιαστικά η πορεία που επέλεξε και τα γεγονότα, ας πούμε, μέχρι του να προσπαθούσε να απαλλαγεί από τη στράτευση, έτσι. Γιατί θέλησες να καταγράψεις κάτι τέτοιο? Πώς σου ήρθε δηλαδή αυτό το πράγμα? Εγώ με βάση τα συνηθισμένα που ισχύανε τότε, θα πρέπει να απαλλαγώ από το στρατό. Τον πρώτο καιρό δεν επιχείρησα να απαλλαγώ για λόγους ψυχικής υγείας, δηλαδή συγκέντρωση πιστοποιητικά. Πήρα πρώτη αναβολή, όπως δίνανε τότε, δύο χρόνια αναβολή για λόγους ψυχικής υγείας. Και στη δεύτερη, μετά από δύο χρόνια, με ξανακαλέσανε. Αντί να με απαλλάξουν, γιατί συνεχίζω πάλι κάποια πιστοποιητικά, βάζει να με στείλουν σε ένα στρατόπεδο. Όντας, έχοντας το προηγούμενο της μεταχείρισης που είχα υποστεί μέσα στις φυλακές,
όπου είχα φάει και ξύλο άγριο σε κάποια φάση, το 81 σεισμούς, εγώ Σκανδάλης και ο Μοίρας. Κατέληξα μαζί με τον Σκανδάλη στην Κέρκυρα τότε και έφαγε εκεί ξύλο. Έλεγα ότι αν πέσω στα χέρια τους και πέσω ιδιαίτερα στα χέρια φασιστών, εκδικητικά μπορεί να με βγάλουν τη μέση. Έτσι σκεφτόμουν. Και έλεγα, προτού με βγάλουν όμως από τη μέση, θέλω να καταγράψω κάποια πράγματα, έτσι ώστε, αφού εγώ θα έχω βγει από τη μέση, τουλάχιστον ο κόσμος ο οποίος θα βρεθεί στην ίδια θέση με εμένα, να ξέρει τι πέρασα και να στοχοποιήσει τέλος πάντων αυτούς οι οποίοι μου τα κάνανε. Ναι. Ωραία. Γράφεις κάποια στιγμή στο βιβλίο σου ότι είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Αυτό το πιστεύεις ακόμα? Και τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, εμένα προσωπικά σαν φράση μου ακούγεται λίγο μεταφυσική. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι και ο φασίστας μπορεί να πει πιστεύουμε ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, ας πούμε. Δηλαδή, πού αποδίδεις ότι είχατε ή έχει ακόμα κόσμος που αγωνίζεται δίκαιο? Πού στηρίζεται αυτό? Μήπως μπορείς να μου υπενθυμίσεις σε ποιο σημείο το λέω, ναι. Όχι, απλά έχω σημειώσει τη φράση. Δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο είναι, να σου πω την αλήθεια. Εγώ θα έλεγα ότι όταν καταφεύγει κανένα σε τέτοιες εκφράσεις, προσπαθεί να δώσει θάρρος στον εαυτό του. Όπως έχω ακούσει για τον πόλεμο του 40, που οι Έλληνες όταν κάνανε επίθεση στους Ιταλούς φωνάζανε αέρα, αέρα και διάφορα τέτοια. Ναι. Δηλαδή τέτοιες μεγάλες κουβέντες έχω με το δίκαιο με το μέρος μας κλπ. Είναι καθαρή συνθηματολογία και αποσκοπεί να ενθαρρύνει εμάς τους ίδιους που τη χρησιμοποιούμε. Mm-hmm. Ωραία. Αυτό, συγγνώμη, δεν σημαίνει ότι θεωρούσα ότι είχα άδικο. Όχι, εντάξει. Δηλαδή, πιστεύω ότι με αδικούσανε τότε. Ναι. Ήμουνα θύμα συνεχιζόμενων αδικιών. Αναφερθήκαμε στην αρχή, αναφέρθηκε εσύ στις προσπάθειες, ας πούμε, που έκανε ο Αναρχικός Χώρος για ένωση, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εσύ, ας πούμε, προσωπικά πιστεύεις ότι είναι εφικτή μια τέτοια συμπόρευση ακόμα και σήμερα ή και τότε αναρχικών ομάδων? Και γιατί πιστεύεις ότι αυτό τελικά, αν και εσύ και τώρα, ας πούμε, γίνονται προσπάθειες, δεν έχει επιτευχθεί στο βαθμό, ας πούμε, που θα έπρεπε ή που θα απαιτούσαν οι καιροί, που θα έπρεπε, δεν υπάρχει, που ίσως θα απαιτούσαν οι καιροί και τότε και σήμερα? Γιατί δεν συνέβη κάτι τέτοιο τελικά? Εγώ νομίζω ότι συνεργασίες αξιόπιστες δημιουργούνται όταν στριμωχτούν οι άνθρωποι που στο τέλος συνεργάζονται μεταξύ τους. Δηλαδή, έχουν θηλιά στο λαιμό, οπότε τότε, προκειμένου να γλιτώσουν από τη θηλιά, αναζητάνε συνεργάτες με πάθος και με επιμονή. Ναι. Αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει σήμερα, πιστεύω, δηλαδή τουλάχιστον για το μεγάλο μέρος, τους περισσότερους αντιεξουσιαστές. Δεν ζούμε σε κανένα πόλεμο, ούτε εμφύλιο, όπως κάποιοι θα ευχόντουσαν, ναι. Ούτε εθνικό πόλεμο. Και γι' αυτό δεν υπάρχει η ανάγκη. Τώρα μπαίνει θέμα αποτελεσματικότητα. Σίγουρα, άμα οι συλλογικότητες συνεργαζόντουσαν μεταξύ τους και συνδεόντουσαν, θα είχαν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν αποφάσισαν να κάνουν κάποια ενέργεια, να δείξουν κάποια δράση. Ναι, από αυτή την άποψη θα ήταν καλή μια συνεργασία των συλλογικότητων, αλλά δεν γίνεται, πιστεύω, γιατί αυτοί οι οποίοι κυριαρχούν σε κάθε συλλογικότητα θέλουν να συνεχίσουν να κυριαρχούν.
Δηλαδή αυτοί που το καφέ Morgenland αποκαλεί ομαδάρχες. Δυστυχώς η πραγματικότητα αυτή είναι στον χώρο το αναρχικό, όπως σε κάθε χώρο. Δεν υπάρχει στην ουσία ισότητα, ούτε ισότιμη συμμετοχή. Κάποιοι επιβάλλονται. Αυτοί που επιβάλλονται μπορούν να επιβληθούν σε μια μικρή συλλογικότητα. Δεν μπορούν όμως να επιβληθούν σε μια ομοσπονδία, ας πούμε, συλλογικοτήτων. Εκεί η θέση του ομαδάρχη αμφισβητείται. Και γι' αυτό αποφεύγουν τέτοιου είδους συνεργασίες. Είναι σαν αυτές οι συλλογικότητες μπορούμε να τις δούμε και στα μαγαζάκια, ας πούμε. Το καθένας θέλει να πιστεύει ότι καλύτερα να έχει την ησυχία του στο μαγαζάκι του, παρά να αναγκάζεται να δίνει λογαριασμό σε ένα σύνολο άλλων μαγαζιών, τα οποία συνασπίζονται μεταξύ τους, συσπυρώνονται μεταξύ τους, όπως είναι και αυτή η έκφραση της μόδας, και είναι πιο αποτελεσματικά. Ιδιαίτερα στον αναρχικό χώρο, δηλαδή, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Δεν υπάρχει αυτοκριτική και δεν δίνουν λογαριασμό για τις ενέργειές και για τις πράξεις τους. Εντάξει, σου λένε κάνουμε αυτό για αυτόν τον λόγο. Αλλά ποτέ θα δεχτούν να συζητήσουν με μια άλλη συλλογικότητα ή δημόσια με κάποιους άλλους κατά πόσο αυτό που κάνουν σωστό ή όχι. Ναι. Επιβάλλουν δηλαδή τις επιλογές τους. Δεν τις συζητάνε. Άντε μετά να συσπηρωθούν αυτοί να φτιάξουν ομοσπονδίες. Βέβαια εντάξει, τώρα υπάρχει πάλι η ομοσπονδία. Αλλά αυτή η ομοσπονδία δεν πιστεύω ότι πιάνει όλες οι μεγάλες συλλογικότητες. Ας πούμε εδώ πέρα στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, υπάρχει συσπήρωση αρχικών, υπάρχει η αντιξιαστική κίνηση. Δεν νομίζω ότι στην ομοσπονδία είναι και αυτοί οι δύο μαζί. Άσχετα αν προήρθαν από την ίδια οργάνωση, από την Ένωση Αναρχικών, και η συσπήρωση και η αντιξιαστική κίνηση. Αυτά τα φαινόμενα τα οποία περιέγραφες τώρα υπήρχαν και στην εποχή σου, ας πούμε, που δραστηριοποιήθηκες εσύ περισσότερο στον αναρχικό χώρο. Δηλαδή, υπήρχε μια άτυπη ηγεσία, υπήρχαν άνθρωποι από κάτω οι οποίοι αγωνίζονταν, οι οποίοι είναι και άγνωστοι. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι πέρασαν μέσα από αυτό το χώρο και έδρασαν, να σου πω, αποτελεσματικά. Υπήρχε και τότε αυτό το πρόβλημα. Ναι, υπήρχε. Παραδείγματος χάρη, η πιο διάσημη θεωρητική στον χώρο μας ήταν ο Χρήστος Κωνσταντινίδης και ο Νίκος Ομπαλής. Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης δεν έγραφε βιβλία, αλλά ή δεν έγραφε άρθρα. Αλλά ήταν φοβερός ρήτορας. Δηλαδή, μόνο το που τον άκουγες, έλεγες πού τα ξέρει όλα αυτά και τι ωραία που τα λέει. Αυτοί χαρακτηριζόντουσαν από κάποιους που αισθανόντουσαν ότι καπελώνονται, να χρησιμοποιήσουν μια ορολογία των φοιτητικών συνελεύσεων, χαρακτηριζόντουσαν αυτοί σαν αναρχομπαμπάδες. Επειδή θέλοντας και μη, πιστεύω περισσότερο θέλοντας παρά μη, επιβαλλόντουσαν με τις γνώσεις τους, με τις ικανότητές τους και με την αποτελεσματικότητα που είχαν στις επιλογές τους. Αυτό έχει σαν συνέπεια να χωρίζονται οι διάφοροι σύντροφοι, τέλος πάντων, αναρχικοί, όπως θες να τους πεις, εποχής εκείνης, μεταξύ τους, ανάλογα με το ποιον ακολουθεί ο καθένας. Εσύ με τον Παλή, εσύ με τον Κωνσταντινίδη, ναι. Εσύ με τον Βασιλιάδη. Αυτή όμως... Αυτός ήταν από την Νίκαια. Αυτοί όμως που τους οποίους λες τώρα ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχανε κάποια προσόντα ώστε οι υπόλοιποι να τους ακούν, ας πούμε, ή να σέβονται την άποψή τους. Εγώ θέλω να μου πεις αν υπήρχαν, έτσι όπως έδεσαν αρχομπαμπάδες ή προσπάθησαν να υπάρχουν αρχομπαμπάδες οι οποίοι δεν είχαν, ας πούμε, τίποτα από όλα αυτά. Συνήθως δεν είναι εύκολο να επιβληθείς, ας πούμε, σε ένα σύνολο ανθρώπων, μεγάλο ή μικρό, αν δεν έχεις κάποιες ικανότητες, έστω μια οικονομική βάση, έστω κάτι που θα παραπάνω από ό,τι έχουν οι άλλοι. Δεν νομίζω ότι ακόμα και σήμερα αυτοί οι οποίοι επιβάλλουν τις συλλογικότητες επιβάλλονται περισσότερο με τη βία,
πιστεύω ότι επιβάλλονται με τα λόγια. Και μπορεί αυτά τα λόγια βέβαια να είναι λόγια τα οποία αρέσουν τον κόσμο, γιατί συνήθως κάποιος για να αναγνωριστεί από το πλήθος πρέπει να χαϊδεύει τα αυτιά του πλήθους, να λέει στο πλήθος ότι το πλήθος θέλει να ακούσει από αυτόν. Ναι. Αλλά πάλι υπάρχουν πολλοί που θα θέλουν να έχουν αυτή τη θέση, δηλαδή τη θέση του ομαδάρχη. Γιατί αυτοί συγκεκριμένοι την έχουν. Mm-hmm. Στη χειρότερη περίπτωση, που μπορεί να είναι και πιο δεδομένη, επιβάλλεται κάποιος γιατί είναι σωματώδης, μπορεί να δέρνει. Και άμα δέρνει, έχω προσωπική εμπειρία από μια τέτοια κατάσταση, δηλαδή από μια σφυγικότητα. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σωματώδης και μπορούν να δίνουν όλους τους άλλους, επιλέγονται σαν άνθρωποι τον οποίο ο λόγος θα είναι περισσότερο. Το βάζουν σε αναλογία με το χέρι, όσο βαρύνει το χέρι, βαρύνει και ο λόγος. Και επίσης μπαίνει και θέμα ηλικίας. Άλλο ένας ο οποίος είναι 17-18 χρονών, ας πούμε, και ξέρει ελάχιστα. Και ένας που είναι 50 χρονών, ας πούμε, ο οποίος είναι σε μια κατάληψη 20-30 χρόνια, θα βαρύνει ο λόγος από το νου παραπάνω από έναν νέο που έρχεται στην κατάληψη, ας πούμε, για 17-18 χρονών. Να. Το θέμα βέβαια με όλα αυτά είναι αν αυτό είναι σωστό. Σαν αυτό που ανέφερες τώρα, ας πούμε, στο τελευταίο. Αν αυτό είναι, εδώ πω τώρα έτσι, δηλώρος, λαϊκά, αναρχικό. Για μένα, ας πούμε, δεν είναι. Δηλαδή, μπορώ να σέβω στον άνθρωπο που έχει αγώνες στην πλάτη του, αλλά και ένα νέο σύντροφο, ας πούμε, θα ακούσω και θέλω να ακούσω, ας πούμε, την άποψή του ισότιμα με του πιο μεγάλου, με τις ηλικίες μου, με πιο μικρού. Αυτό εννοώ. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αυτό θα πρέπει να γίνεται, γιατί αυτό που εκτιμήσαμε, όσοι εκτιμήσαμε στον αρχαίο χώρο, είναι ότι σου δίνει τις δυνατότητες να εκφραστείς πιο ελεύθερα από ότι σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό χώρο. Δηλαδή, ο αρχαίος χώρος είναι ένας χώρος που σέβεται το άτομο, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο χώρο. Mm-hmm. Όταν λέμε σέβεται το άτομο, του δίνει την ευκαιρία να αναπτυχθεί και σαν προσωπικότητα, και να επέμβει στην κοινωνική πραγματικότητα από τον περιβάλλον και να την αλλάξει προς την κατεύθυνση που τον ικανοποιεί αυτόν, όχι την ομάδα, την κοινωνία. Και γι' αυτό πάντα εγώ στις διάφορες συζητήσεις προσπαθούσα να κάνω να μιλάνε όλοι και να λένε αυτά που θέλουν, έστω και να μην πιστεύουν αυτά που θα πούνε αυτοί είναι τόσο σημαντικά ή τόσο ενδιαφέροντα όσο αυτά που θα πει αυτός που μονοπολεί τη συζήτηση, αν είναι κάποιος φαντάζεις, ας πούμε. Mm. Αλλά τι νόημα έχει άμα στον χώρο των αρχικών, των εντοξιαστών, η διαδικασία είναι η ίδια που είναι στους άλλους χώρους, που η γραμμή έρχεται από τα πάνω, οι αποφάσεις έρχονται από τα πάνω, άλλοι έχουν σκεφτεί πριν από σένα για σένα, λοιπόν, και εσύ απλά καταναλώνεις αυτά που σου προσφέρουν και λειτουργείς σαν στρατιωτάκι. Δεν είναι αρχικό, σίγουρα δεν είναι αρχικό αυτό που γίνεται. Και είναι, μερικές φορές είναι και θλιβερό, δηλαδή, γιατί βλέπεις, ας πούμε, μου έχει τύχει δηλαδή να βλέπω πολύ κόσμο, δεκάδες ή και εκατοντάδες άτομα, και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση, μιλάνε αυτοί που περιμένουν να μιλήσουν και μετά γίνεται μια παύση για να ακούσει κάποιος άλλος και περνάει η ώρα και λες καλά ρε παιδί μου, τι διάλο, δεν σκέφτονται τίποτα να πούνε 100-200 άτομα. Τι είναι αυτή, όροι προς προσωπικότητες αξιόπιστες και ικανές, ας πούμε, να αλλάξουν την κοινωνία, ή είναι απλά ακροατές. Στην τελευταία σου συνέντευξη σε ένα μακεδονικό μέσο, τώρα δεν ξέρω, ήταν εφημερίδα, μια ιστοσελίδα. Θα διευκρινίσω κάτι για να καταλάβω και αυτοί που θα ακούσουν και θα δουν. Δεν τα λέω μακεδονικό, ενώ αυτό που έχει συνηθιστεί να λέγεται το Σκοπείο. Ναι. Εντάξει. Αναφέρεται, είναι της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, όπως αποκαλείται. Και έχει αναγνωριστεί από τις περισσότερες χώρες του κόσμου σαν Δημοκρατία της Μακεδονίας. Σωστά. Ισχυρίζεσαι ότι μέχρι και οι αναρχικοί, λες, κάποια στιγμή σέβονται την Εκκλησία και το στρατό. Αυτό
Πώς... Να σου πω, η αλήθεια είναι ότι την εκκλησία σπάνια την στοχοποιούνε. Έχω υπόψη μου μία βόμβα που βάλει στην πόρτα της Μητρόπολης, πάνω την πόρτα της Μητρόπολης, η πίνες φωτιάς. Mm-hmm. Να το βάλω αν κατέστρεψε ακόμα και την ίδια την πόρτα. Πρέπει να ήταν μικρή ζυγείο, συμβολική, όπως συνήθως να λένε. Και έγινε και μια άλλη ενέργεια, συγγνώμη, σε διακόπτω πριν λίγους μήνες, σαν τον καλά στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, γιατί μια κατάληψη η οποία εκενώθηκε και αυτή, το κτίριο αυτό ήταν ανήκε στην Εκκλησία και μετά κατεδαφίστηκε ως το κτίριο αυτό. δεν έγινε, δηλαδή, δεν έγινε αυτή η τελευταία στη Θεσσαλονίκη για όλα για τα οποία ενεχοποιείται η Εκκλησία, έγινε γιατί τους γκρέμισε. Γιατί το κτίριο το οποίο γκρεμίστηκε και στο οποίο το είχαν καταλάβει, ανοίξει την Εκκλησία. Αν δεν ανοίξει την Εκκλησία, δεν ασχολιόντουσαν με την Εκκλησία. Και όμως η Εκκλησία ασχολείται ακόμα και με το πτώμα μας. Υπάρχει νόμος από το 2005 που απαγορεύει, που επιτρέπει την κάψη των νεκρών, αλλά η Εκκλησία το γράφει στα παλιά στα παπούτσια το νόμο. Και για να καεί κάποιο πτώμα πρέπει να πάει στη Βουλγαρία. Για να πάει στη Βουλγαρία χρειάζονται λεφτά πολλά και γι' αυτό εξαιτία τη Εκκλησία. Τα περισσότερα πτώματα στην Ελλάδα τρώνε τα σκουλίκια. Είναι υπερτσανακύκλωση, να πω. Αλλά αυτό δείχνει ακριβώς την παντοδυναμία της. Πέρα από το γεγονός ότι δεν είναι χωρισμένα από το κράτος. Δηλαδή, έχω άθεος και πολλοί άθεοι, πολλοί είναι άθεοι, το κρύβουν όμως. Δηλαδή, τουλάχιστον πιστεύω σε μεταθάνατο ζωή. Για να πιστεύει σε μεταθάνατο ζωή, τι χριστιανός είσαι. Σωστό. Απατεώνας. Λοιπόν. Όλοι αυτοί πληρώνουν φόρους και οι φόροι πάνε και στην εκκλησία. Δεν πάνε μόνο στο στρατό και στην αστυνομία και στους δικαστές. No. Πηγαίνουν στην εκκλησία. Δηλαδή η εκκλησία είναι κράτος. Και θα έπρεπε να... Και τι κράτος. Κράτος το οποίο διαχειρίζεται την ηθική πορεία των πολιτών, ας πούμε. Τα πρότυπα τα βάζει η Εκκλησία, τους κανόνες, τη μέτρηση, το κατά πόσο είναι κάποιος ηθικός και καλός ή όχι, η Εκκλησία. Ακόμα και στην αισθητική επιβάλλεται, δηλαδή τα πιο ωραία κτίρια σε κάποια χωριά είναι οι εκκλησίες. Φανταστείτε πόσο άσχημα είναι τα χωριά στην Ελλάδα για να είναι εκκλησίες και τι εκκλησίες. Εκκλησίες που δεν έχουν καμία σχέση με τις όμορφες εκκλησίες της Δυτικής Ευρώπης. Λοιπόν, γενικά δηλαδή εμφανίζεται στη ζωή των ανθρώπων από τότε πολύ μικρός, ενός χρόνου δύο δηλαδή, από τότε εμφανίζεται η Εκκλησία στη ζωή του ανθρώπου, η Χριστιανική Ορθόδοξη τουλάχιστον στην Ελλάδα, και τον ακολουθεί μέχρι το θάνατο, στη διάρκεια μέσα από γάμους, βαφτίσια, όλα αυτά. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι αναρχικός, ας πούμε, και θέλει να αλλάξει την κοινωνία, θέλει να συγκρουστεί με το κράτος, να συγκρουστεί με την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι κομμάτι του κράτους. Πώς γενικά δηλαδή εμφανίζεται στην Ελλάδα να μην υπάρχει κάποιο έστω στοιχειώδες αντικληρικαλικό κίνημα, δεν ξέρω αν είναι σωστή η ορολογία αυτή, όπως υπάρχει στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, κάποιο κίνημα από αναρχικούς που να εστιάζει στα αίσθηση της Εκκλησίας. Όσον αφορά τον στρατό, ούτε αντιμιλιταριστικό κίνημα υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και οι ολικοί αρνητές, που είναι ότι καλύτερο να έχει επιδείξει, να επιδείξει αυτός ο χώρος, τέλος πάντων αρχικός, κινούνται σαν άτομα περισσότερο ή μέσα σε ευκαιριακές σωματοποιήσεις. Δεν υπάρχει ένα αντιμέσω κίνημα να βγαίνει μια εφημερίδα, να έχουν ένα σταθμό ραδιοφωνικό, να έχουν μια ιστοσελίδα κτλ. Και όμως είναι πολύ σοβαρό το θέμα του στρατού στην Ελλάδα, γιατί έχει πάνω από 100.000 ανθρώπους ο στρατός εκεί μέσα στα στρατόπεδα να ξοδεύουν άθετο χρόνο τους άσκοπα και να τους κάνει και άντρες. Τέλος πάντων, να τους κάνει καθάρματα εδώ που τα λέμε. Αυτός είναι ο σκοπός του στρατού, να κάνει τους ανθρώπους καθάρματα. Τόσο καθάρματα ώστε να μπορούν να σκοτώνουν ένα άλλο που έχουν πειράξει με μία μόνο διαταγή που θα τους δώσει τα αφεντικά τους, οι αξιωματικοί. Και είναι και υποχρεωτική η στράτευση. Δηλαδή, σε 27 χώρες της Ευρώπης, μόνο 3 έχουν υποχρεωτική στράτευση, μεταξύ των οποίων αυτό είναι και η Ελλάδα. Mm. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι
στην περιφέρεια της ζωής του ανθρώπου, είναι στο επίκεντρο της ζωής του ανθρώπου και κάθε παιδί που γεννιέται σε αυτή τη χώρα, εκτός από, ναι, παίρνει έναν αριθμό μητρώου αρένων, δηλαδή στα μπάρ. Δεν παίρνει αριθμό όπως κάνανε παλιά στους Εβραίους να τους καταγράψουν, του γράφουν όμως σε όλα τα χαρτιά μητρώου αρένων. Και αυτό το μητρώου αρένων κυνηγάει όλη τη ζωή. Δηλαδή θέλω να πω ότι άμα δεν πάει στρατιώτης, στα 20, 21, 22 δεν πάρει και αναβολή. Έχουν το δικαίωμα ακόμα και σήμερα, παρατηρείται αυτό, να πιάνουν από το δρόμο και να τον κλείνουν, λες και έχει σκοτώσει, λες και έχει χιλιάσει, λες και έχει χτυπήσει, μόνο και μόνο γιατί δεν πήγε στρατιώτης. Τόσο σημαντική είναι η παρουσία του στρατού στη ζωή των αντρών και φαντάζομαι και των γυναικών, γιατί οι στρατιώτες είναι αυτοί οι πιο φαλοκράτες, οι πιο σεξιστές, οι πιο βάρβαροι. Έχει φτάσει σημείο στρατιώτης, αξιωματικός στρατού, να έχει σκοτώσει μια γυναίκα σε ένα μαγαζί, ας πούμε, γιατί όταν έβγαινε την τουαλέτα δεν το έκατσε αυτή, δεν τον ήξερε. Αλλά θεωρούν αυτοί ότι επειδή έχουν μάθει να είναι ειδικά σώματα, να τους κάθονται οι γυναίκες. Όταν τους κάθονται οι γυναίκες, κυκλοφορούν σε μαγαζιά, δηλαδή δεν είναι στο σπίτι τους. Αν είναι στο σπίτι τους δεν μπορούν να δουν, αλλά αυτές είναι έξω, δεν δικιά μας είναι. Ναι, και βρίζουν, έχει ιδέα, προκαλούν αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι σε αυτή τη συνέντευξη που αναφέρομαι στο στρατό και στην εκκλησία και λέω συγκεκριμένα ότι η αναρχική κατά κάποιο τρόπο τους σέβονται. Αναφέρομαι σε αυτή την απουσία στοχευμένων διαμαρτυριών, τέλος πάντων αγώνων των αναρχικών αντίον στο στρατό και στην εκκλησία και αναφέρω και ένα άλλο χοντρό παράδειγμα. Αν δεις τις εκκλησίες των εξαρχείων, σπάνια θα δεις κάποια που να έχει μια μουτζούρα. Αντιθέτως, όλες τις πολυκατοικίες, κτίρια υπέροχα, αναπαλαιωμένα, όμορφα κτίρια, είναι γεμάτο μουτζούρες. Πάρε παράδειγμα το Χημείο. Το Χημείο το κάνει καινούριο εμφανισιακά. Ο μοναδικός τείχος που δεν είναι για χτίσιμο, δεν έχει γεμίσει μουτζούρες, είναι της πρόσωψης. Γιατί έχει πάνω στις όλων σλαμαρίνες, δεν μπορεί να ανέβει κανένας να μπει μέσα για να τον μουτζουρώσει. Όλοι οι άλλοι τείχοι έχουν γεμίσει μουτζούρες. Γι' αυτό τις εκκλησίες όμως τις σέβονται. Δεν τις πειράζουν εκκλησίες. Okay. Έχεις πει σε συνέντευξή σου το Τέμπριν 119 ότι ο αναρχικός χώρος δεν γιώνεται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, το κατακρίνεις εντός εισαγωγικών γιατί έχει υποστηρίξει, ας πούμε, κατά καιρούς συνδικαλιστικές ή φοιτητικές κινητοποιήσεις. Εκτός από αυτά τα δύο που αναφέραμε τώρα που είπες, ας πούμε, για το στρατό και την εκκλησία, σε ποια άλλα θέματα πιστεύεις ότι θα έπρεπε ο αναρχικός χώρος, ας πούμε, να δράσει, να έχει κάποια παρουσία ισχυρή ώστε να είναι γεωμένο στην πραγματικότητα? Και γιατί, ας πούμε, τον κατακρίνεις για το ότι υποστήριξε συνδικαλιστικές ή φοιτητικές κινητοποιήσεις? Ναι, θα ξεκινήσω με αυτό το που λες τώρα. Θεωρώ ότι το να υπερασπιζόμαστε κάποιον ο οποίος κατεβαίνει στον δρόμο για τα δικά του συμφέροντα, πρέπει να έχουμε λόγους να το κάνουμε. Δηλαδή τα συμφέροντα τα δικά του να είναι συμφέροντα της κοινωνίας, γενικά όλων. Αν δεν είναι ή έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα άλλων, δηλαδή η ικανοποίηση αυτών των συμφερόντων κάνει κακό σε άλλους, τότε θεωρώ ότι δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε. Δηλαδή πιστεύω ότι ένας αναρχικός πρέπει να κάνει τις επιλογές του με βάση την ηθική και όχι με την πολιτική. Και το να υπερασπίζεται τις κινητοποιήσεις κλάδων της κοινωνίας που έχουν δύναμη, γιατί ποιοι κατεβαίνουν? Οι μετανάστες θα κατέβουν να ζητήσουν μεγαλύτερα μεροκάματα ή συντάξεις. Δεν παίρνουν ούτε μεροκάματα ούτε συντάξεις. Λοιπόν, γενικά οι προνομιούχοι εργαζόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι κυριαρχούν σε αυτές τις κινητοποιήσεις και όταν ικανοποιούνται τα αιτήματά τους δεν τους κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Τα λεπτά που θα πάρουν, τα προνόμια που θα εξασφαλίσουν ή τα δικαιώματά τους που θα αναγνωριστούν μπορούν και να χρησιμοποιηθούν για κακό.
αναφέρομαι, παραδείγματος χάρη, στους πονοπελάτες. Ο καθηγητής της Παντίου Λάζος έχει βγάλει ένα βιβλίο στις δεκαετίες του 2000 που δύο τόμων, ένα έργο συλλογικό το έχει κάνει με τους φοιτητές του μετά από πολύχρονη έρευνα για την πορνεία, τη διεθνική πορνεία στην Ελλάδα και για τους εκδόμενους και για τον πελάτη. Από αυτό προέκυπτε, με τα στοιχεία που αυτός έδινε, ότι ένας στους τρεις Έλληνες σεξουαλικά ενεργούς είναι πορνοπελάτες. Όταν ο άλλος κατεμέσει μια διαδήλωση για να πάρει αύξηση στο μεροκάματό του, στο μισθό του ή στη σύνταξή του και την παίρνει και με αυτά τα λεφτά θα πάει στο μπουρδέλο, θα πάει στο σκυλάδικο, θα πάρει μια αυτοκινητάρα και θα χαλάει τον κόσμο βάζοντας σκυλάδικα νύχτα, ας πούμε, για να πετάει τον ανθρώπινο από το κρεβάτι, θα πετάξει τα σκουπίδια όπου να είναι, θα πλακώσει το ξύλο ένα μετανάστη, θα βρίσκει η κηδέα μια γυναίκα. Λοιπόν, αισθάνεται δυνατός, γιατί παίρνει ένα καλό μισθό, έχει τα αυτοκινητάρα του, έχει την σπιταρόνα του. Λοιπόν, αυτόν εγώ τον υπερασπίσω. Γιατί, δηλαδή, να το κάνω πιο ισχυρό. Καλύτερα να μην τα έχει όλα αυτά, γιατί θα ήταν και λίγο μαζεμένος. Δηλαδή, είναι θλιβερό αυτό το οποίο παρατηρήσαμε στην Ελλάδα όσοι έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Έχω ζήσει εγώ και δεν ολοκληρωθήκαμε. Με την έννοια δηλαδή, δεν μπήκαμε σε κανάλια σαν και τους άλλους για να άρχισουμε κι εμείς να τρώμε. Να βλέπεις ανθρώπους που τους έλεπες και τους λυπόσουν, όπως ας πούμε οι οικοδόμοι της δεκαετίας του 60 που ανεβαίναν στις οικοδομές όταν ρίχναν ένα τσιμέντα με ένα τενεκέ ο καθένας με τσιμέντο στην πλάτη και μια εφημερίδα για καπέλο ή ένα μαντίλι μέσα στη ζέστη, μέσα στο κρύο κτλ. Γενικά βιαστικά, δηλαδή οι άνθρωποι τα βασανιζόντουσαν. Έβλεψα, ας πούμε, στα 50 του χρόνια φαινόταν γέροι. Και έλεγε, αυτοί οι άνθρωποι θα ξέρουν μια καλύτερη μοίρα, μια καλύτερη στα σπίτια τους. Υπήρχαν ταινίες όπως η Νοικιά το Όνειρο, παλιόσπιτα. Γενικά δηλαδή έβλεπε ότι οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι του μόχθου όπως λέγανε τότε, του λένε ακόμα, άσχετα να δεν μοχθούν. Γιατί βέβαια τα τσιμέντα τα ρίχνει τώρα οι μπετονιέρες, δεν τα ρίχνει ο άνθρωπος με τον κουβά. Λοιπόν, ήταν άνθρωποι που άξιζε να τους υποστηρίξει. Δηλαδή τους έπρεπε σαν ανθρώπους που αξίζουν υποστήριξη. Τώρα, αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ούτε εξαθλειωμένοι, ούτε μένουν σε άσχημα σπίτια, ούτε και νερό έχουν. Δηλαδή όλες τις ανέσεις έχουν μισθούς. Σίγουρος, δεν είναι σαν τους μετανάστες που δουλεύουν στον δρόμο ή μια είναι εδώ, μια εκεί ή οι πολλοί είναι άνεργοι. Οι διάφοροι κλάδοι δηλαδή, αυτοί που κατεβαίνουν, οι ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ, βασικά οι ΑΔΕΔΗ που είναι και δημόσιοι υπάλληλοι, βρέξει χιονίσει, το μισθό τον παίρνουν. Λοιπόν, αλλά και οι κλάδοι που δεν είναι στην ΑΔΕΔΗ. Οδηγοί λεωφορείων, οδηγοί φορτηγών, οδηγοί μπετονιερών, γενικά οι οδηγοί, ας πούμε. Περιζήτητοι, ταξιτζίδες, περιζήτητοι. Έχουν αυτή ανάγκη από υποστήριξη από εμάς, αναρχικούς σαν και εμένα. Εγώ έχω ανάγκη την υποστήριξη δική τους. Εγώ δεν έχω τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, το να πάω εγώ να τους υποστηρίξω θα είμαι και βλάκας, γιατί προσπαθώ εγώ το ημίγα να υποστηρίξω τον ελέφαντα. Από άποψη αποτελεσματικότητας μιλάω. Yeah. Αλλά και από ηθική άποψη, όπως είπα προηγούμενα. Δεν πρέπει να βλέπουμε την ικανοποίηση ετοιμάτων μόνο ποσοτικά. Πρέπει να βλέπουμε και να τη βλέπουμε και ποιοτικά. Να βλέπουμε δηλαδή αν η ικανοποίηση αυτών των ετοιμάτων εξυπηρετεί στα συμφέροντα όλης της κοινωνίας και δεν βλάπτει συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι εκδόμενες, όπως είναι οι τσιγκάνοι, όπως είναι οι πλανόδιοι. Όταν κάνει ο εμπορικός σύλλογος, παραδείγματος χάρη, μια πορεία για να αποκτήσει περισσότερα δικαιώματα ο κάθε μαγαζάτορας και αυτός ο μαγαζάτορας και αυτός ο εμπορικός σύλλογος απαγορεύει στον μαύρο και στον μετανάστη να πουλήσει στον δρόμο κάτι για να βγάλει το καθημερινό του ψωμί, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι αξίζει υποστήριξη αυτός ο σύλλογος. Και συνήθως αυτοί οι οποίοι είναι στη χειρότερη μοίρα, όπως αυτοί που ανέφερα προηγούμενα,
δεν κατεβαίνουν στον δρόμο. Κατεβαίνουν οι εκδιδόμενες που είναι χειρότερη μοίρα από όλους. Γιατί αυτές πραγματικά υφίστανται ένα βασανιστήριο καθημερινό, το οποίο δεν θεωρείται βασανιστήριο. Τα βασανιστήρια που γίνονται στις πόρνες δεν θεωρούνται βασανιστήρια. Όλα τα θεωρούνται βασανιστήρια από το ευρύ κοινό, τέλος πάντων. Ακόμα και από τους συγγραφείς. Σε αυτές δεν θεωρούνται βασανιστήρια αυτά που τις κάνουν. Ή κατεβαίνουν οι τσιγκάνοι. Οι τσιγκάνοι είναι χίλια χρόνια στην Ελλάδα και παραπάνω, και παρόλα αυτά πιο παλιά από τους περισσότερους Έλληνες που έχουν έρθει από την Αλβανία, από την Ρουμανία, από τη Μικρά Ασία, από ένα στόχο ξέρω που έχουν έρθει λοιπόν, είναι εδώ οι τσιγκάνοι. Και παρόλα αυτά, αν κατέβουν στον δρόμο και κάνουν διαδήλωση, δεν θα αντιμετωπιστούν σαν άνθρωποι που έχουν πρόβλημα, θα αντιμετωπιστούν σαν τσιγκάνοι, σαν φορείς ασθενειών, σαν φορείς ανηθικότητας, σαν φορείς βρωμιάς. Εσύ από κάποια στιγμή και μετά φαίνεται ότι στέκεσαι περισσότερο, ας πούμε, στα θέματα του εθνικισμού, στο ρατσισμό, στο σεξισμό. Τα έχεις αναφέρει ήδη. Γιατί θεωρείς αυτά τα θέματα πρωτεύοντα για κάποιον, ας πούμε, που θέλει να θεωρήσει τον εαυτό του ως αναρχικό? Δηλαδή, είπες πριν, ας πούμε, ότι δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε ένα μαγαζάτορα που, ξέρω εγώ, δεν αφήνει τον μαύρο να πουλήσει τα CD του ή ό,τι έχει, ξέρω εγώ, έξω από το μαγαζί του. Οπότε στρέφεσαι, δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν πεις σε κάποιον, ας πούμε, όχι σε όλους, σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό στην ελληνική κοινωνία, ξέρω εγώ, για εθνικισμό, του τι σημαίνει εθνικισμός, του τι είσαι εθνικιστής, ας πούμε, κτλ., θα σε κοιτάει, ξέρω εγώ, με ανοιχτό το στόμα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολος, εννοώ αυτός ο αγώνας, του να έχει αποτελέσματα. Εσύ γιατί επέλεξες να στραφείς περισσότερο προς τα εκεί, γιατί τα θεωρείς τόσο σημαντικά αυτά, ας πούμε? Εγώ, και όχι μόνο εγώ, ακόμα μια καθηγήτρια πανεπιστημίου, μεταξύ άλλων, αυτή είναι η πιο γνωστή, η Φραγκουδάκη. Η Άννα Φραγκουδάκη. Ναι. Θεωρώ ότι η άνοδος της ακροδεξιάς και ιδιαίτερα της Χρυσής Αυγής οφείλεται στον εθνικισμό. Η Χρυσή Αυγή, από ό,τι ξέρουμε, είναι μια εγκληματική οργάνωση. Αυτό βγαίνει και από 700 σελίδες πόρισμα του εισαγγελέα Αντωνιάκου. Στη Βουλή, επανειλημμένως από διάφορους βουλευτές, έχει χαρακτηριστεί σαν εγκληματική οργάνωση. Πρόσφατα, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, ο Τουρνάρας, είπε στον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον Καστιδιάρη, ότι είναι βοηθημένο στο έγκλημα. Αυτή η οργάνωση αναδείχθηκε γιατί είναι κατεξοχήν εθνικιστική οργάνωση. Αυτή η οποία ακόμα και διοργανώνει αιμοδοσίες όπου το αίμα προορίζεται μόνο για Έλληνες. Άσχετα αυτοί οι Έλληνες είναι Αλβανοί που ήρθαν πριν από 700 χρόνια στην Ελλάδα, οι Σλάβοι που ήρθαν 1300 ή ό,τι θέλεις. Δηλαδή η επιλογή μου να εστιάσω τους αγώνες μου στον εθνικισμό, εκτός από τα άλλα που ανέφερες, θα σου αναφέρω μετά για αυτά, είναι συνέπεια της άνοδου του εθνικισμού στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτός ο εθνικισμός εμφανίζεται μετά το 1990, όταν η Ελλάδα αρχίζει και έχει βλέψεις απέναντι στις γειτονικές χώρες. Όταν οι Έλληνες, οι επιχειρηματίες, ανοίγουν επιχειρήσεις στην Αλβανία, στην Μακεδονία, στην Βουλγαρία. Είναι δηλαδή, από τη στιγμή που η Ελλάδα αναπτύσσει έναν υπεριαλισμό, θα λέγαμε, στα Βαλκάνια, ιδεολογικά παίρνει τα πάνω και ο εθνικισμός. Και αυτό το βλέπουμε με τις διαδηλώσεις για τη Μακεδονία το 1992, το βλέπουμε με την υποστήριξη της Σερβίας από το 1992 έως το 1999 στον πόλεμο που έκανε ενάντια στους μουσουλμάνους, είτε Βόσνιους είτε Κωσοβάρους. Βλέπουμε
εθνικισμός να αναδεικνύει πολιτικές δυνάμεις δεξιές ή ακροδεξιές. Ο συγκεκριμένος Σαμαράς, που ήταν τότε υπουργός εξωτερικών και στον οποίο αποδίδεται η οργάνωση των μεγάλων αντιμακεδονικών διαδηλώσεων το 1992, κατηγορήθηκε από τον Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη τότε, ότι χρησιμοποίησε τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εξωτερικών, για να χρηματοδοτήσει τη δική του πολιτική καριέρα, που από ό,τι ξέρουμε ήρθε μέσα από την ανάπτυξη του, από την καλλιέργεια του εθνικισμού. Ναι. Δηλαδή, και αυτός ο εθνικισμός και τέτοια επιρροή στην Ελλάδα, που ακόμα και τα ονόματά τους αλλάξαν οι Έλληνες. Οι Μίμηδες γίνανε Δημήτριδες, οι Κώστητες γίνανε, οι Κότσοι γίνανε Κωνσταντίνοι, οι Άριδες γίνανε Αριστοτέλιδες, οι Αλέκοι γίνανε Αλέξανδροι, οι γυναίκες, οι Σούλες γίνανε Αθανασίες, οι Βούλες γίνανε Ευαγγελίες, όχι, ναι, ό,τι θέλει, δηλαδή τώρα είναι πολλά αυτά και δεν νομίζω ότι πρέπει να τα συζητάμε τώρα, γιατί πιάνουμε και καταλαμβάνουμε και μέρος της συνέντευξης με λεπτομέρειες. Αλλά είναι η αλήθεια ότι ο εθνικισμός επηρέασε ακόμα και τα ονόματα των Ελλήνων και ακόμα και την ιστορική τους μνήμη. Από το 1994 και έπειτα ξεκίνησε μια προσπάθεια των εθνικιστών που ευωδόθηκε, δηλαδή βγάλανε την μικρασιατική καταστροφή σαν γενοκτονία των ποντίων. Mm-hmm. Κάτι τελείως απαράδειγμα, γιατί η γιαγιά μου ήταν από τον Πόντο, τα έζησε αυτά, και όχι μόνο αυτή, αλλά και οι άνθρωποι που ήρθαν μαζί της, ποτέ δεν μου είπε για γενοκτονία, ποτέ δεν μου είπε για σφαγές Ελλήνων από Τούρκους, τουλάχιστον σε φάσεις που δεν γίνουν πόλεμος, εντάξει, να σκοτώνουν μεταξύ στρατιώτες, εντάξει, αλλά οι Τούρκοι να κάνουν πογκρόμ και να σκοτώνουν Έλληνες μόνο και μόνο γιατί είναι Έλληνες, τουλάχιστον Ελληνόφωνοι, γιατί οι Έλληνες είναι υπερβολικό να το πούμε. Λοιπόν, οι χριστιανοί δεν είχαν τέτοιες εμπειρίες, δεν είχε ούτε η γιαγιά μου, ούτε οι άνθρωποι που ήταν τότε. Αντιθέτως, είχαν πολύ άσχημες εμπειρίες από τους Έλληνες, από τους ντόπιους εδώ πέρα που... Όταν ήρθανε. Ναι, βέβαια. Τους λέγανε πρόσφυγες, τους δίνανε τα χειρότερα μεροκάμα, τους αντιμετωπίζανε με τον χειρότερο τρόπο. Ακόμα και τη μάνα μου, επειδή είχε γεννηθεί στην Ελλάδα, στη Σπάρτη, αλλά η μάνα της και ο πατέρας ήταν από τον Πόλο. Όταν ήταν να παντρευτεί τον πατέρα μου, τέλος πάντων, θέλανε να την παντρέψουν οι γονείς της με τον πατέρα μου, λοιπόν, και αυτός ήταν να την παντρευτεί. Του λέγανε στη γειτονιά του πατέρα μου την πρόσφυγα να παντρευτείς. Άσχετα αν αυτή ήταν τότε πόσο ήταν, 25 χρονών, λοιπόν, και γεννήθηκε στην Ελλάδα. Αλλά ήταν ρετσινιά, σαν να λένε ένα παιδί δεύτερης γενιάς, Αλβανίδα. Την Αλβανίδα να παντρευτείς. Δηλαδή την χειρότερη μεταχείριση την είχαν από τους Έλληνες και όχι από τους βασιλιάδες ήταν στην Τουρκία αυτοί που ήρθαν. Αλλά πρώτα απ' όλα. Δεν θέλανε να φύγουν, αλλά ο ερχομός στην Ελλάδα έγινε με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Και δεύτερον, δεν θα είχαν έρθει στην Ελλάδα αν δεν είχε πάει ο ελληνικός στρατός στην Μικρά Ασία να κάνει τη Μικρά Ασία ελληνική και να οδηγηθούν οι μουσουλμάνοι και στο Αντάρτικο, γύρω από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Δηλαδή, ο εθνικισμός έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα όχι μόνο πλαστή μνήμη ιστορική, όχι μόνο μια λαθεμένη εικόνα του καθενός για τον εαυτό του, ακόμα και το όνομά του αλλάζει, αλλά έχει τροφοδοτήσει κοινωνικά καρκινώματα, όπως είναι η Χρυσή Αυγή, και τα τροφοδοτεί ακόμα. Οι Χρυσαυγίτες καφιόνται ότι είναι εθνικιστές, οι πιο αξιόπιστοι εθνικιστές. Και εγώ πραγματικά αυτό πιστεύω, οι πιο αξιόπιστοι εθνικιστές είναι οι Χρυσαυγίτες. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Δεν φοβάσαι ότι όταν, ας πούμε, υποστηρίζεις τα δικαιώματα των Μακεδόνων, ως να αναγνωριστούν, ας πούμε, ως μειονότητα, ξέρω εγώ, στην ελληνική επικράτεια, στο εγχώριο τοπίο, ότι αυτή η υποστήριξη θα χρησιμοποιηθεί
από το μακεδονικό, ας πούμε, κράτος στους εθνικά στις εθνικές μειονότητες εντός του, ή ότι θα χρησιμοποιηθεί στο να φτιάξουν αυτοί έναν εθνικό μύθο γύρω από το τι σημαίνει, ας πούμε, Μακεδονία, πώς περιληφθεί η Μακεδονία, γιατί, ας πούμε, αρκετά χρόνια και εκεί προσπαθούν και αυτοί να φτιάξουν. Δηλαδή, πάνε να υιοθετήσουν αυτά που έχει υιοθετήσει και η Ελλάδα για τη Μακεδονία, ας πούμε, που της ανήκει, ας πούμε, περί Μεγάλου Αλεξάνδρου και όλου αυτού του πράγματος. Δεν φοβάσαι ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Εγώ νομίζω ότι τα μειονοτικά δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία αναγνωρίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις, από το διεθνές δίκαιο. Είναι δικαιώματα τα οποία αφορούν την ελεύθερη πολιτιστική έκφραση των μειονοτήτων. Τώρα, αν μέσα από αυτές τις μειονότητες βγουν και κάποιοι εθνικιστές ή κάποιοι αντάρτες, όπως ο Ουτσεκά, ας πούμε, στο Κόσοβο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να γίνονται σεβαστά. Δηλαδή, η συγκεκριμένη μακεδονική μειονότητα της Ελλάδας ή για την τουρκική μειονότητα της Ελλάδας, αυτό το οποίο έχουν δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο, είναι να μιλάνε τη γλώσσα τους, να διδάσκονται τη γλώσσα τους στα σχολεία, να μιλάνε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, να ακούνε μακεδόνικα τραγούδια, να ακούνε τουρκικά τραγούδια, να έχουν συλλόγους, ας πούμε, που προωθούν την πολιτιστική τους ιδιαιτερότητα. Στην Δυτική Μακεδονία, την Ελληνική Δυτική Μακεδονία, και στη Θράκη, Ξάνθη Κομωτινή, απαγορεύεται κάποιος σύλλογος να λέγεται τουρκικός ή μακεδονικός. Και η αστυνομία τον κλείνει άμα ιδρυθεί τέτοιος σύλλογος. Και γι' αυτό έχει καταδικαστεί η Ελλάδα από τα ευρωπαϊκά όργανα και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά δεν έχει, συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, πιστεύω ότι εάν αναγνωριζόταν τα μειονοτικά δικαιώματα, θα αδυνάτιζε το μονοπόλιο που έχουν οι εθνικιστές πάνω και στην παιδεία και στην πολιτική και στην ακόμα και στην εξασφάλιση δουλειάς. Εδώ είναι κάποιος, ας πούμε, μειονοτικός σίγουρα και προβάλλεται μειονοτικός σίγουρα, δεν θα έχει την μεταχείριση που έχει ένας Έλληνας από άψη να βρει δουλειά, να πάρει κάποιο δάνειο. Θα σου πω χαρακτηριστικά ότι όταν η Δυτική Θράκη πέρασε τα χέρια της Ελλάδας το 1921, το 80% της εκείνης περιουσίας ανήκει στους τουρκόφωνους. Τώρα ανήκει το 20%. Πώς πέρασε στους ελληνόφωνους? Πέρασε γιατί πήρανε δάνεια που τα χρωστάνε ακόμα από τις τράπεζες για να αγοράζουν σε καλή τιμή την εκείνη την περιουσία των Τούρκων. Τέτοιου είδους όμως δραστηριότητες δεν ωφελούν την κοινωνία. Ίσα-ίσα θα έλεγα την βλάπτουν. Δηλαδή δεν προσφέρει κάποιος τίποτα αν πάρει το χωράφι του διπλανού ή το σπίτι του διπλανού με λεφτά που δεν θα πληρώσει ποτέ. Ίσα-ίσα, αυτός από τη στιγμή που έχει τη δύναμη θα πατήσει πτωμάτων, γιατί σου λέει, εντάξει, ποιος με πιάνει τώρα. Ναι. Άρα πιστεύεις, για να το συμπληρώσω με κάτι που συζητούσαμε πριν, ότι επειδή αναφέρεις την ίδια συνέντευξη στο Terminal 119, ότι η χειρότερη φάση του αναρχικού χώρου ήταν η δεκαετία του 90. Το συνδέεις με το ότι, ας πούμε, δεν αντέδρασε όσο έπρεπε στο εθνικιστικό φαινόμενο?
της εποχής. Η αλήθεια είναι ναι, ότι ήρθε τελευταίος και καταϊδρωμένος. Περισσότερο αντιδράσανε το δίκτυο περάσεων πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Θυμάμαι εσείς η Βοβού είχε βγάλει και ένα βιβλίο με θέμα τον πόλεμο στη Βοσνία. Εμείς εκείνη την εποχή, σαν αντιρρησίες συνείδησης, εγώ τότε δραστηριοποιούμουν στο Σύνδεμα Αντιρρησιών Συνείδησης, είχαμε προβάλει στο Λόχο του Στρέβη, στη δεύτερη μεγάλη εκδήλωση που κάναμε, συζήτηση και συναυλία, ένα ντοκιμαντέρ που είχε καταγράψει τότε ένας αντιρρησίας και δημοσιογράφος, στη Βοσνία. Δηλαδή είχε γυρίσει στα χωριά της Βοσνίας, είχε καταγράψει καταστροφές, τους πρόσφυγες, όλα αυτά. Δυστυχώς δεν είχε βάλει υπότιτλους. Είχε πάρει και συνέντευξη από τον ηγέτη των Κοσοβάρων που ξεκίνησε, δεν θυμάμαι το όνομά του. Δηλαδή είχαμε εστιάσει και εμείς λίγο πολύ στο θέμα αυτό. Η κίνηση. Ναι, είχαν βγάλει προκηρύξεις, κάποιοι είχαν βγάλει προκήρυξη ενάντια στον Μέγα Αλέξανδρο. Οι αναρχικοί, οι εντυξιαστές, πουθενά. Άντε να βγάζανε, να βάζανε σε καμιά αφίσα, βγάζανε και πέντε λέξεις του στυλ, ας πούμε, ότι είμαστε ενάντια στον πόλεμο και δεν υποστηρίζουμε ούτε μία ούτε την άλλη άποψη. Αλλά να γίνεται γενοκτονία δίπλα σου, δηλαδή στη γειτονική σου χώρα, όπως ήταν ας πούμε η Ιουγκοσλαβία, δεν ξέραμε τότε σαν Ιουγκοσλαβία, και εσύ να μην ασχολείσαι καθόλου, τότε μάλλον θέλω τυφλής. Ένα αυτό. Και δεύτερον, δεν μπορεί να πεις ότι δεν γινόταν τότε φασαρίες και ιστορίες. Το 1995 καταλάβαμε το Πολυτεχνείο. Το 91 κάγει η Βρετανία του Πολυτεχνείου. Το 95 κοινώθηκε το Πολυτεχνείο με 500 άτομα που πήγανε περπατώντας στην ασφάλεια. Γενικά δηλαδή υπήρχε μια αναταραχή, αλλά τότε το θέμα δεν έμπαινε τι γίνεται δίπλα μας, τι κάνουν οι φασίστες στη Σρεμπρένιτσα, οι Έλληνες ας πούμε, ή τι γίνεται στο Κόσοβο. Αλλά είτε εργατικά δικαιώματα, είτε η οδηγή λεωφορείων. Ξέρεις τι υποστηρίχθηκαν οι οδηγοί λεωφορείων το 1994 από τους αντιεξουσιαστές. Αυτοί υπήρχαν. Τα θύματα της τριετούς πολιορκίας του Σεράγεβο, που είχαν φτάσει να πέφτουν ρουκέτες μέσα στην αγορά τη λαϊκή και να σκοτώνονται κόσμος, δεν υπήρχαν. Γιατί, επειδή ήταν μιλάγανε άλλη γλώσσα ή άλλη θρησκεία. Εγώ πιστεύω ότι ήταν αυτή που τους έβαζε τους κράτησε σε απόσταση. Οι μουσουλμάνοι σου λέει, εντάξει, με αυτούς θα ασχοληθούν οι μουσουλμάνοι, πρωτόγονοι άνθρωποι. Ναι, δηλαδή η δεκαετία του 90 ήταν μια δεκαετία που οι αναρχικοί γίνανε γνωστοί για πάρα πολλά επεισόδια, για φασαρίες, για συγκρούσεις, για φωτιές, για ταραχές γενικά. Στο τέλος έφτασε να βγαίνουν και άνθρωποι όπως ο Μαζιώτης και να λένε «Ναι, εμείς βάζουμε τις βόμβες και καλά σας κάνουμε». Και να δώσει ένα παράδειγμα, ας πούμε, προς μίμηση, που εγώ το θεωρώ παράδειγμα προς αποφυγή. Ο κανόνας, όπως τον ήξερα εγώ στην πολιτική, άμα σε πιάνουν, σε βασανίζουν και εσύ δεν λες τι έχεις κάνει. Ο Μαζιώτης βγήκε και είπε ότι για τη βόμβα δεν έσκασε, νομίζω, στο Υπουργείο Βιομηχανίας, τώρα είναι Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, στην Κάνιβος, ότι ναι, εγώ την έβαλα. Και αυτό το εντάσσω στο ότι η δεκαετία του 90 ήταν η χειρότερη. Δηλαδή, από τη μια έχουμε οργάνωση της ακροδεξιάς, συμμετοχή Ελλήνων εθελοντών ακροδεξιών στον πόλεμο στην Βοσνία, τεράστια συλλαλητήρια εθνικιστικά για τη Μακεδονία, οι ελληνικές οργανώσεις μη κυβερνητικές να διαγράφονται από το σύνολο των οργανώσεων, όπως οι γιατροί χωρίς σύνορα που διαγραφήκανε από τα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης, γιατί επιλέγανε να υποστηρίζουν τους Σέρβους και όχι τους
όλους που είχαν ανάγκη από ιατρική υποστήριξη, να έρχεται εδώ πέρα ο εγκληματίας πολέμου, ο πρόεδρος των Σερβοβόσνιων, ο Κάρατζιτς, και να τον υποδέχονται στο στάδιο ειρήνης και φιλίας όλες τις πολιτικές δυνάμεις και η αριστερά, και να το χειροκροτάνε χιλιάδες κόσμος, τι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες κόσμος, τον άνθρωπο ο οποίος οργάνωνε την γενοκτονία των Βοσνίων, πού ήταν εκεί πέρα οι αντιχριστιανοί, πού ήταν οι αναρχικοί. Δηλαδή, αν έρχονταν ο Χίτλερ στην Αθήνα το 1943 και υπήρχαν αναρχικοί τόσο ισχυροί ώστε να μπορούν να καταλαμβάνουν πολυτεχνία, να καταλαμβάνουν πανεπιστήμια, να συγκρούνται με την αστυνομία στους δρόμους, να βάλουν φωτιές, λοιπόν, να φτιάχνουν οδοφράγματα. Και να έρχονταν ο Χίτλερ, γνωστό ότι ο Χίτλερ είχε γεμίσει την Ευρώπη με στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης Εβραίων, και να μην κουνηθεί από τους αναρχικούς ούτε το μικρό του δαχτυλάκι. Γι' αυτό σου λέω, ήταν χειρότερη δεκαετία. Επίσης, νομίζω ότι στο βιβλίο σου αναφέρεις και σε έναν όρο, ας πούμε, θα το πω εγώ έτσι τώρα, στη μαρτυρικότητα του αναρχικού χώρου, ότι λειτουργεί ως μάρτυρα. Θες να μου πεις τι εννοείς ακριβώς με αυτό? Ναι, το έχει γράψει και ο Μπονάνο, ο Αλφρέντο Μπονάνο, ένας διάσημος Ιταλός δεξιαστής, και δεν νομίζω ότι αυτό που λέει για τους άλλους δεν ίσχυε για τον ίδιο. Δηλαδή, στον χώρο των αναρχικών από παλιά, από τότε που εμφανίστηκε δηλαδή το κίνημα των αρχικών, δηλαδή υπάρχει ένα είδος χριστιανικής ειδικής. Δηλαδή, αισθάνεται κάποιος ότι ο ρόλος του σαν έναν άνθρωπο που βοηθάει, ας πούμε, την κοινωνία και τον νέο, είναι να γίνει μάρτυρας, όπως σήμερα οι τζιχαντιστές. Συγκεκριμένα ο Νετσάγεφ, που για κάποιους είναι αναρχικός, για άλλους μηδενιστές, τέλος πάντων ένας επαναστάτης ήταν ο Νετσάγεφ, αυτό δεν μπορεί να αφισβητήσει κανένας. Έλεγε ότι ο επαναστάτης είναι ένας άνθρωπος καταδικασμένος. Δεν πρέπει ούτε να ελπίζει να φτιάξει τη ζωή του, ούτε να ερωτεύεται, ούτε να κάνει όνειρα, ούτε τίποτα. Αυτή η αντίληψη είναι η αντίληψη του μάρτυρα, και αυτή είναι η αντίληψη που οδηγεί ανθρώπους, ας πούμε, τώρα στη Μέση Ανατολή να τυλίγονται με κριτικά και να πηγαίνουν έξω από ένα τζαμί, να σκοτώνονται αυτοί και ο κόσμος, ή μέσα σε μια λαϊκή αγορά. Τη στιγμή που θα μπορούσαν κάλλιστα να σκοτώσουν αυτόν τον κόσμο, εγώ βέβαια δεν μου αρέσει να σκοτώνω τον κόσμο, αλίμονο, με βόμβες που πυροδοτούνται από μακριά, με τηλεκοντρόλ. Τι είναι αυτό όμως που κάνει τώρα να πάει να σκοτωθεί μαζί με τους άλλους? Πιστεύει ότι αυτό που κάνει είναι το σωστό. Δηλαδή θυσιάζεται για το κοινό καλό και θυσιάζει και άλλους. Συνήθως θυσιάζουν και άλλους. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτή η αντίληψη και στο παρελθόν και σήμερα σε μικρότερο βαθμό ισχύει στους αντιξιαστές και σε αναρχικούς. Δηλαδή θεωρούν ότι εφόσον αγωνίζονται για να φτιάξουν την κοινωνία, να γίνουν αυτοί σαν άνθρωποι καλύτεροι κλπ, θα πρέπει να ταλαιπωρηθούν, θα πρέπει να βασανιστούν. Αλλιώς, άμα δεν υφίσταται όλα τα πράγματα, δεν πιστεύουν ότι αυτό που κάνουν είναι πραγματικός αγώνας. Υπάρχει δηλαδή ένα είδος αναζήτησης, βεβαίωσης μέσα από το μαρτύριο. Όπως ισχύει για τους χριστιανούς όταν τις πρώτες εκατοντάδες χρόνια που άρχισαν να δικτυώνονται στην Ευρώπη και να επιβάλλουν αυτή την θρησκεία, που όταν έγινε κρατική υπήρξε η καταστροφή του αρχαίου κόσμου. Στην αναρχική κοσμοθεωρία γενικά υπάρχει, ας πούμε, το δίπολο άτομο και ομάδα. Κατά πόσο, ας πούμε, μπορεί να αναπτυχθεί το άτομο μέσα σε μια ομάδα ή κατά πόσο η ομάδα το καταπιέζει.
Εσύ πιστεύεις ότι μπορούν αυτά τα δύο στοιχεία να συνδυαστούν όσο γίνεται πιο αρμονικά? Ναι, το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος από μόνος του δεν είναι άνθρωπος. Δηλαδή, υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι μεγαλώσαν στη ζούγκλα, γιατί βρέθηκαν στη ζούγκλα, παιδιά δηλαδή που μεγαλώσαν στη ζούγκλα και δεν μπορούσαν μετά να μάθουν να μιλάνε, ούτε να ζουν όπως ζουν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ή άλλα παιδιά που μεγαλώσαν σε υπόγειο, όπως ο Κάσπαρ Χάουζερ, υπάρχει και σχετική ταινία. Δηλαδή, δεν μπορεί να είμαστε, δεν είμαστε άνθρωποι άμα χωρίς τους άλλους. Αναγκαστικά πρέπει να ζήσουμε μαζί με τους άλλους και να πάρουμε από τους άλλους και να, όπως θα πάρουν και άλλοι από εμάς. Το να λέμε ότι από μόνοι μας μπορούμε να αναπτυχθούμε σαν προσωπικότητες είναι τελείως αστήρικτο. Μόνο δρώντας μαζί με τους άλλους μπορούμε να αναπτυχθούμε σε προσωπικότητες και να αλλάξουμε και την κοινωνία προς το καλύτερο. Βέβαια, τον 20ο αιώνα ιδιαίτερα, το άτομο θεωρήθηκε κυρίως από τους κομμουνιστές σαν εργαλείο για την κοινωνία και σύμφωνα με αυτούς θα έπρεπε να λειτουργεί σαν στρατιώτης. Mm-hmm. Ακόμα και οι ηγέτες αυτών των κινημάτων όπως ο Μάο Τσετούκ μέχρι που πέθανε από το που κυριάσε από το 49 φορούσε στρατιωτικά ρούχα. Άσε που είχε αναγκάσει όλη την Κίνα να φοράει στρατιωτικά ρούχα. Λοιπόν, το ίδιο και ακόμα και σήμερα ο Φιντελ Κάστρο με αυτή την αντίληψη στρατιώτης της Επανάστασης, στρατιώτης του Θεού όπως είναι οι δικαλιστές, στρατιώτης του αξιαρχιών του Αλακτζά. Λοιπόν, με αυτή την αντίληψη το άτομο πραγματικά καταπιέστηκε πάρα πολύ, δηλαδή σαν τρόπος, σαν επιλογή. Επικράτησαν οι ομάδες. Τι ομάδες, μιλάμε μάζες. Παγκόσμιοι πόλεμοι που πηγαίνανε ο κόσμος και σκοτωνόταν σαν τα πρόβατα. Όποιος διεκδικούσε να γίνει σεβαστός σαν άτομο θεωρείται ότι απειλεί την κοινωνία, απειλεί την ομάδα. Είναι εχθρός της σοβιετικής εξουσίας, εχθρός της αρίας φυλής, εχθρός του έθνους και της πατρίδας. Για την Ελλάδα μιλάμε. Όμως, η μοναδική εκείνη την εποχή που υπερασπίσαν το άτομο ήταν η αναρχική. Στη Γαλλία, το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, η πλειοψηφία των αναρχικών ήταν ατομικιστές. Η πιο γνωστή εγκυκλοπαίδεια που έχει βγει από αναρχικούς, η αναρχική εγκυκλοπαίδεια, 4 τόμοι, υπάρχει στο διαδίκτυο, Σεμπαστίαν Φόρ, νομίζω ήταν ο επικεφαλής της έκθεσης, είναι γραμμένοι από ατομικιστές. Και οι ατομικιστές, οι αναρχικοί, ήταν αυτοί που πρώτοι υποστηρίξανε και την αντισύλληψη και τα δικαιώματα της γυναίκας πάνω στο σώμα της. Υποστήριξαν την άρνηση στράτευσης, υποστήριξαν τους υποτάχτες. Δηλαδή, μόνο στην ιστορία του αναρχισμού μπορεί να βρει κανένας τόσο πολύ ενδιαφέρον για το άτομο σε σχέση με άλλες κοινωνικές θεωρίες ή πολιτικά κινήματα. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή, και αυτό που λένε τώρα για ότι υπάρχει ατομικιστικός αναρχισμός και αναρχοκομμουνισμός και όλα αυτά, ναι, μπορεί άμα θέλουμε να βάλουμε τα πράγματα σε κουτάκια, να πούμε εσύ είσαι έτσι, εσύ είσαι γιουβέτσι, εσύ είσαι κοκορέτσι, αλλά στην πράξη δεν μπορεί να είναι κάποιος αναρχικός και να θυσιάζει τον εαυτό του ή άλλους εαυτούς για την ομάδα ή για το σύνολο. Αυτός δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει αναρχία. Okay.
Εσύ, ας πούμε σήμερα, πώς θα χαρακτηριζόσουν, αυτοχαρακτηριζόσουν πολιτικά ή ιδεολογικά? Παραμένεις αναρχικός? Ναι, εγώ... Ήσουν αναρχικός τότε, πίστευες ότι ήσουν, άλλαξε κάτι? Εγώ νομίζω ότι όμως με χαρακτηρίζει κάποιος αναρχικό, τιμή μου κάνει και άσχετα αν τηρώ τις προδιαγραφές που βάζουν άλλοι σε αυτή τη, σε αυτό το χαρακτηρισμό. Γιατί ναι, εγώ θεωρώ ότι με τιμάει κάποιος να με λέει αναρχικό, γιατί οι αναρχικοί στο παρελθόν, όπως άκουσες και προηγούμενα, έχουν αγωνιστεί για πράγματα πολύ σημαντικά, έχουν προσφέρει στα κοινωνικά κινήματα απόψεις πολύ χρήσιμες, έχουν θυσιαστεί, θα μου πεις εσύ παίρνω της θυσίας, όχι, αλλά αφού έχει θυσιαστεί κάποιος πρέπει να πει ότι δεν κορόιδευε, σίγουρα δεν κορόιδευε, τα πίστευε αυτά τα οποία έκανε. Για καλό σκοπό έχουν θυσιαστεί. Δηλαδή, κακό κάνουν στον εαυτό τους. Ο σκοπός ήταν καλός. Ίσως δεν θα έπρεπε να κάνουν κακό στον εαυτό τους για ένα σκοπό τόσο αβέβαιο και τόσο μακρινό. Αλλά δεν ήταν πάντα αβέβαιος και μακρινός σκοπός. Όταν έχουν περικλώσει άλλοι, και όπως το κίνημα του Μάχνου στην Ουκρανία. Η Ισπανική Επανάσταση. Η Ισπανική Επανάσταση δεν ξεκίνησε γιατί οι συνδικαλιστές η ΦΑΗ, η Αναρχική Ομοσπονδία Ιβηρικής, αποφασίσανε παίρνουμε τα όπλα και κάνουμε επανάσταση και επιβάλλουμε την αταξική κοινωνία. Απαντήσανε στο πραξικόπημα που έκανε ο Ισπανικός στρατός των απικιών με επικεφαλή τον Φράνκο. Δηλαδή ήταν στην άμυνα και στην περίπτωση της Ουκρανίας απέναντι στους Μπολσεβίκους, οι Μαχνοβίτες, και στην περίπτωση της Ισπανίας οι αναρχικοί και οι αναρχοσυνδικαλιστές απέναντι στην Εκκλησία και στον στρατό που είχαν επικεφαλής τον Φράγκο. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να πεις ότι ο άλλος θυσιάστηκε γιατί ήθελε να γίνει μάρτυρας. Σκοτώθηκε γιατί προσπαθούσε να ζήσει. Δηλαδή ο Ασκάσο, παραδείγματος χάρη, θα μου πεις ο Ασκάσο μαζί με τον Τουρούτη είχαν κάνει αστρολογιστές κτλ. Ναι, αλλά με καναλιστές θα να πεθάνει σε αγροτικές εξεγέρσεις στην Αστούρια, ας πούμε, σε άλλα μέρη. Γενικά δηλαδή ήταν τλιβερές συνθήκες εργασίας. Μεγάλος, οι άνθρωποι δεν περνάγανε τα 40-50 αυτοί που δουλεύαν κάνανε τις δουλειές. Ήταν να ζούσε μια σε σχέση με τα δεδομένα τα σημερινά, μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Και αυτοί προτιμούσαν να κάνουν μια ληστεία παρά να πεθάνουν από την πείνα. Όταν δεν είχαν άλλη διέξοδο, σίγουρα αυτό. Αλλά ο Ασκάσο σκοτώθηκε την πρώτη μέρα, νομίζω, η πρώτη-δεύτερη μέρα, νομίζω την πρώτη μέρα στην Βαρκελόνη, όταν έγινε επίθεση ένα στρατό να πάρουν τα όπλα για να αντιμετωπίσουν το στρατιωτικό πραξικόπημα των φαλαγκητών. Δεν θυσιάστηκε σίγουρα ο Ασκάσο. Ναι, θυσιάστηκαν τέλος πάντων. Αλλά το γεγονός είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που εγώ τους θαυμάζω, ας πούμε, άνθρωποι που αγωνιστήκαν στα πλαίσια του αναρχικού κινήματος, αγωνιστήκαν για κάτι καλό, για κάτι μεγάλο, για κάτι όμορφο. Άσχετα αν αυτό ήταν ένα όνειρο μακρινό, ας πούμε, και δεν μπορούσε να στηριχτεί σε πραγματικά δεδομένα. Και τα πραγματικά δεδομένα είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι καλός, δεν γεννιέται καλός όπως πιστεύανε οι αναρχικοί τότε. Mm-hmm. Ακολουθώντας δηλαδή την παράδοση των φυσιοκρατών, του Ρουσό και τα λοιπά, που και αυτοί λέγανε πολύ πριν από τους αναρχικούς του 19ου αιώνα ότι ο άνθρωπος γίνεται καλός. Mm-hmm. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα κύρια στοιχεία που θεωρείς ότι αυτό το θα έπρεπε, δεν μ' άρεσε, αλλά δεν μπορώ να το πω αλλιώς τώρα, θα έπρεπε να χαρακτηρίζουν τα κυριότερα όμως, έναν άνθρωπο που θέλει να λέγεται αναρχικός? Εγώ νομίζω ότι αν το δούμε από ηθική άποψη, γιατί για μένα ηθική είναι ο τρόπος που
πρέπει να συμπεριφερόμαστε σωστά. Λέει ο Κροπότκιν ότι εν αντιθέσει προς τους χριστιανούς που σου λένε μην κάνεις στον διπλανό σου αυτό που δεν θέλει να σου κάνει αυτός, εμείς λέμε, οι αναρχικοί σύμφωνα με τον Κροπότκιν πρέπει να λένε ότι να κάνεις στον διπλανό σου αυτά που θέλει να σου κάνει αυτός. Με την έννοια δηλαδή ότι πιστεύω ότι είναι ένας αναρχικός αυτός ο οποίος αυτά που θέλει να πάρει από τους άλλους τα δίνει στους άλλους. Και μια που ζούμε, που και ο αναρχισμός γενικά, δηλαδή είναι δημιούργημα της ευρωπαϊκής, της γενικότερης ευρύτερης ευρωπαϊκής κουλτούρας, μέσα στα θετικά στοιχεία ας πούμε, που βλέπω σε κάποιον για να γνωρίσει ένα αρχικό είναι ο σεβασμός στην ελευθερία, ο σεβασμός στην ισότητα, η αλληλεγγύη προς τους αδικούμενους και στους αναξιοπαθούντες, η δημιουργικότητα από μέρος του, η σοβαρότητα στις επιλογές του. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο για τον αναρχικό το οποίο δεν θα πρέπει να ισχύει για όλους τους άλλους. Πιστεύω δηλαδή ότι ο αναρχικός πρέπει να συμπυκνώνει αξίες, να συμπυκνώνει στο χώρο των επιλογών του αξίες που είναι γενικότερα αποδεκτές από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Mm-hmm. Αυτό βέβαια έχει κάποιο νόημα αυτό που λέω τώρα για αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, γιατί εδώ στην Ελλάδα όταν τους συμφέρει λένε δεν θέλουμε να τους βλέπουμε τους Ευρωπαίους, αυτοί μας καταστρέψαν. Από την άλλη μεριά όμως τους ζηλεύουν. Δεν ξέρουμε τι πάνε από τον πολιτισμό. Η κουλτούρα των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα είναι άγνωστη. Οι πολιτικοί όλοι δεν επικαλούνται ανθρωπίνα δικαιώματα. Η διεθνή αμνηστία επικαλείται, αλλά αυτοί όχι. Οι πολιτικοί σου λένε, κύριε, εμείς αυτό μας ενδιαφέρει είναι η αποτελεσματικότητα. Μας ενδιαφέρει να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα των ψηφοφόρων μας, το ένα το άλλο, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι το οποίο παραμένει ξένο στο πιάσε έναν οποιοδήποτε ταξιτζή, φορτηγατζή, σοβατζή, μπετατζή και πες του ανθρώπινα δικαιώματα για σαν αμνηστία, θα σου πει άσε μας μωρέ φίλε, να είσαι σαν χαμάστα. Έτσι θα, εγώ πιστεύω ότι ο αναρχικός είναι αυτός ο οποίος πρώτος από όλους υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι παράδειγμα ηθικής. Λοιπόν, τώρα φτάσαμε στις τελευταίες ερωτήσεις. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εντάξει, είναι πολύ θεωρητική αυτή η ερώτηση τώρα. Σε μια απελευθερωμένη κοινωνία, έτσι όπως την έχεις εσύ ας πούμε στο μυαλό σου ότι θα μπορούσε να είναι, φυλακές θα υπήρχαν και ψυχιατρία? Ναι, είναι πραγματικά πολύ θεωρητική η ερώτηση και γι' αυτό και η απάντηση δεν θα είναι, εφόσον η ερώτηση είναι ατεκμηρίωτη, λοιπόν θα είναι και απάντηση ατεκμηρίωτη. Σωστό. Δηλαδή, αυτοί οι θεσμοί, ψυχιατρία και φυλακές, δεν υπάρχουν, δεν πέσαν τον ουρανό. Είναι δημιούργημα μια ιστορική εξέλιξη και αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Προβλήματα τη κοινωνία. Πρέπει να πάψουν να υπάρχουν τα προβλήματα τη κοινωνία για να πάψουν να υπάρχουν οι θεσμοί. Δηλαδή, για να πάψει να υπάρχουν φυλακές, θα πρέπει να πάψει να υπάρχει έγκλημα και για να πάψουν να υπάρχουν ψυχιατρία, θα πρέπει να πάψουν κάποιοι άνθρωποι να οδηγούνται από το κοινωνικό του περιβάλλον σε τελείως ακραίες και δύσκολες συμπεριφορές από το ευρύ κοινό.
Δεν πιστεύω ότι οι φυλακές, όπως ξέρουμε τώρα, ή τα ψυχιατρία λύνουν το πρόβλημα της εγκληματικότητας ή το πρόβλημα της, των απροσάρμοστων στο κοινωνικό περιβάλλον ατόμων. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι, ας πούμε, να αντιμετωπιστούν κάποιοι οι οποίοι εντάσσονται στη μία ή στην άλλη κατηγορία. Όταν λέμε πολλοί τρόποι, εννοούμε τρόποι θετικοί. Δηλαδή, αντί να κλείσει κάποιο στη φυλακή, μπορεί να τον περιορίζει σε ένα σχολείο που θα γίνει υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, σοβατζής. Δηλαδή θα βγει από εκεί πέρα οφειλημένος και θα χρειαστεί να κάνει, να καταφύγει στο έγκλημα. Βέβαια αυτό αναφέρεται σε αυτούς που κάνουν οικονομικά εγκλήματα. Και βέβαια στο χωδιάβολο, γιατί αυτοί είναι που είναι πολύ ψηλά, μπορεί να κάνουν όσα θέλουν οικονομικά εγκλήματα και να μην τους πειράζει κανένας. Το ίδιο ισχύει με αυτούς οι οποίοι κάνουν φόνους. Μιλάμε για αντικείμενα κατά της ζωής. Αυτοί για αυτά, το να μπαίνουν στη φυλακή πάρα πολλά χρόνια, τη στιγμή που το αδίκημα που έχουν κάνει δεν το κάνουν μετά από όριμη σκέψη, δεν είναι δηλαδή δημιούργημα της στιγμής, το μόνο που εξυπηρετεί είναι αυτούς οι οποίοι τους φυλάνε γιατί παίρνουν μισθούς, ή τους δικηγόρους που πληρώνονται για να τους συνηγορήσουν υπέρ αυτών, ή τους δικαστές πληρώνουν για να τους δικάσουν, κτλ. Δηλαδή δεν είναι μέθοδοι αυτοί, ας πούμε, να αντιμετωπιστεί το έγκλημα. Γιατί και όπως έχει αποδειχτεί κιόλας, η ύπαρξη των φυλακών δεν μειώνει την εγκληματικότητα. Αλλά θα πρέπει κάτι να υπάρξει στη θέση αυτού νου. Όπως και με την περίπτωση των ψυχιατρίων. Θα πρέπει να υπάρξει κάτι διαφορετικό. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει τίποτα διαφορετικό, δεν μπορεί να υπάρξει να καταργηθούν αυτοί οι θεσμοί. Σε μια κοινωνία όπως την ονειρευόμαστε, που δεν νομίζω θα φτάσουμε ποτέ, θα προσπαθούμε όμως να φτάσουμε προς τα εκεί, έτσι λέει και ο Μαλατέστα, τουλάχιστον αξίζει να προσπαθούμε. Σε μια τέτοια κοινωνία πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Δεν θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα έχουν σταματήσει να υπάρχουν ψυχοπαθείς ή εγκληματίες. Λίγο τώρα ο Κασιδιάρης και ο Παναγιώταρος και ο Μιχαλολιάκος και άνθρωποι δηλαδή που χαρακτηριστήσαν εγκληματίες από το πόρισμα του Ντογιάκου, μια μέρα στην άλλη να γίνουν αρσακιάδες, Παναγίες. Δεν γίνεται. Χρειάζεται να περάσει ένα πολύς χρόνος και να αλλάξουν πάρα πολλά. Πρέπει να πάψουν να υπάρχουν οι παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν το έγκλημα. Οδηγούν τους ανθρώπους σε ακραίες συμπεριφορές, ας πούμε, και γίνονται μετά ευάλωτοι και θύματα των ψυχιάτρων. Γιατί όπως έλεγε και ο Σάς, πραγματικά η κοινωνία κινδυνεύει με μια διαβολική συμμαχία κράτους και ψυχιάτρων. Αυτό πιστεύω, δηλαδή ότι αυτοί οι θεσμοί, τα ψυχιατρία και οι φυλακές, που λύνουν κάποια προβλήματα σήμερα ή τουλάχιστον προσπαθούν να τα λύσουν, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι τα λύνουν. Τέλος πάντων είναι μια απάντηση. Γιατί πραγματικά ένας που βιάζει συνέχεια ή έχει κάνει πολλούς βιασμούς, τέλος πάντων έκανε ένα-δύο βιασμούς ή ένας παιδεραστής ή ένας χρυσαυγίτης που σκοτώνει έναν φύσα, ας πούμε, λοιπόν, δεν νομίζω ότι πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι στο δρόμο και να σκοτώνουν άλλους αντιφασίστες ή να διακινούν παιδική πορνογραφία ή να βιάζουν μετανάστες επειδή είναι ευάλωτες. Πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα. Και στην μέρη περίπτωση υπάρχουν φυλακές για αυτό το λόγο. Άσχετα αν οι περισσότεροι τα κάνουν αυτά είναι έξω και οι λιγότεροι μέσα. Να. Γιατί οι ελάχιστοι βιασμοί που καταγγέλλονται, συνήθως οι παιδεραστές δεν μπαίνουν στη φυλακή, 800 κυκλοφορούν ελεύθεροι, σύμφωνα με τη Σφακιανάκη που αναφέρεται στην διακίνηση παιδικής πορνογραφίας. Ανάμεσά μας, οι βιαστές της Κρήτης ελεύθεροι είναι. 6 άτομα βιάσαν μια κοπέλα. 3 πιάσανε αμέσως, άφησαν, δεν μπήκαν ούτε μέρα φυλακή.
οι βασανιστές στην Ιγρίτα που σκοτώσαν τα βασανιστήρια των Λίδη Ταρέλη θα είχαν 6-7 χρόνια ο καθένας και αυτοί ελεύθεροι είναι. Δηλαδή, άσχετα αν για αυτούς υπάρχουν φυλακές και αυτοί είναι έξω. Και μέσα είναι κάτι φουκαράδες, ας πούμε, ή τέλος πάντων κάποιοι ήρωες, όπως θες να τους πεις, όπως οι αντιξουσιαστές που με ασήμαντες κατηγορίες, δηλαδή για 10, 20, 30, 40 εκρήξεις που δεν κάνανε καμία καταστροφή, ή τουλάχιστον κάποια από αυτές έκανε, ή αν δεν έχει καταγραφεί τις Χρυσές Αυγές, αλλά δεν νομίζω ότι για αυτό μπορεί να μπει κάποιος φυλάκι. Απλώς μια αποζημίωση, ρε παιδί μου, πόσα κάνει το γραφείο, τόσα, έναν έραν, μια συναυλία, πάρτε τα. Λοιπόν, ναι, για να μην σου πω τώρα για ένα σωρό φουκαράδες, ας πούμε, που είναι μέσα. Άλλος γιατί τον πιάσανε να κάνει έρευνες ηρωίνης, άλλος γιατί τον κατηγορήσανε ότι κάμιζε, ότι πούλησε 10 γραμμάρια χασίς, άλλος γιατί έκλεψε ένα περίπτερο. Γενικά, δηλαδή, αν πάει μέσα στις φυλακές, οι περισσότεροι που είναι μέσα δεν θα έπρεπε να είναι μέσα. Λίγοι θα έπρεπε, αλλά οι περισσότεροι δεν θα έπρεπε να είναι μέσα. Αλλά είναι πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή η ηλίθεια, αυτό το σύνθημα το οποίο έχει επικρατήσει πολλές διαδηλώσεις αντιξουσιαστών που λέει έξω και καρτούμε τις φυλακές, μέσα οι μπάτσοι και δικαστές, είναι καθαρά συνθηματολογία και δεν πρέπει να το παίρνει κανένας στα σοβαρά. Και για τα ψυχιατρία έχουν γίνει πολλές αλλαγές, τουλάχιστον στην Ευρώπη, ακόμα και στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεκαετία του 70 και του 80, ίσως και το 90, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ακριβώς πότε, υπήρχε κάτι ψυχιατρία σαν της Λέρου και σαν της Πέτρας του Ολύμπου, όπου οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν σε κάποιες πτέρυγες, τέλος πάντων ήταν ολόγυμνοι, δεμένοι, απεισμασμένοι, γενικά δηλαδή η Λέρος ήταν γνωστή σε όλο τον κόσμο σε ένα από τα χειρότερα ψυχιατρία του πλανήτη. Εκεί όμως, η Λέρος αποτέλεσε με τη βοήθεια βέβαια ξένων συμβούλων και ξένων χρημάτων, πάντα με ξένα λεφτά γίνονται δηλαδή σωστές δουλειές στην Ελλάδα, δεν βάζουν οι Έλληνες από την τσέπη τους για τους τρελούς, έγινε από ασυλοποίηση. Από ασυλοποίηση ξεκίνησε από την Ιταλία. Ο πιο γνωστός, ας πούμε, ψυχίατρος που δραστηριοποίησε ήταν ο Μπαζάλια και τώρα λέμε για την δεκαετία του 60. Δηλαδή, πάρα πολλά μπορεί να γίνουν. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είναι κάποιος έγκλειστος στη φυλακή ή στο ψυχιατρίο, αλλά δυστυχώς μέχρι να βρεθεί κάτι διαφορετικό να αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά, τα προβλήματα δηλαδή της λεγόμενης ψυχιατρικής αρρώστιας ή της εγκληματικότητας, θα υπάρχουν και φυλακές και ψυχιατρία. Και μια επανάσταση, γενικά μια ιδανική κοινωνία, δεν θα πέσει από τον ουρανό. Θα περάσει από πολλά στάδια μέχρι να φτάσει κάποιο επιθυμητό επίπεδο και την τελειότητα δεν θα φτάσει ποτέ, τελειότητα δεν υπάρχει στον κόσμο. Αλλά τουλάχιστον μια τέτοια κοινωνία ιδανική δεν είναι σαν τη ιδανική κοινωνία που έχουν στο μυαλό τους κομμουνιστές, όπως είναι, ας πούμε, σήμερα η Βόρειος Κορέα. Δηλαδή, οι κομμουνιστές, επειδή ακριβώς δεν ενοχλούν στον άνθρωπο τα δικαιώματα ή ούτε ελπίζουν στον άνθρωπο όπως είναι αρχικοί, δηλαδή, τι θα κάνουμε με το λαό που τώρα που επικρατήσαμε, θα τον αναμορφώσουμε. Γεμίζουμε τη χώρα με στρατόπεδα συγκέντρωσης και βάζουμε τον κόσμο να δουλεύει. Την κάνει η χώρα ωραία. Όπως και να κάνει τη Σιβηρία. Η Σιβηρία σήμερα είναι όλο γεμάτη πόλεις, δρόμους, το ένα το άλλο. Πέθανε εκατομμύρια άνθρωποι κάτω από άθλιες συνθήκες. Η Κίνα. Η Κίνα έρχεται με τη σκληρή δικτατορία. Πέθανε εκατομμύρια από την πείνα, από τα πειράματα τα κοινωνικά που έκαναν οι κομμουνιστές εκεί πέρα με επικεφαλής τον Μάο. Το μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Την πολιτιστική επανάσταση. Αλλά σήμερα η Κίνα είναι πανίσχυρη οικονομικά. Ανίσχυρο είναι εργαζόμενο, η χώρα είναι, δηλαδή αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα, το κόμμα είναι πανίσχυρο οικονομικά, ας πούμε, και αναπτύσσεται ο καπιταλισμός εκεί πέρα,
με κομμουνιστικό μανδύα, ας πούμε, γιατί άλλοι είναι πάρα πολύ πλούσιοι και άλλοι παραμένουν πάρα πολύ φτωχοί. Οι αναρχικοί, ευτυχώς, τέτοια επιτυχημένα παραδείγματα δεν έχουν να επιδείξουν στην ιστορία τους. Ωραία. Τώρα θα σου κάνω την τελευταία ερώτηση. Εγώ δεν θέλω να... Βασικά, μα θες απαντάς αυτό που θα σε ρωτήσω, αλλά δεν θα με ενδιαφέρει τόσο πολύ να μάθω ποια είναι τα πράγματα μέσα σε αυτή σου την πορεία που μετάνιωσες, που έκανες. Θα ήθελα να μπορείς να μου πεις για ποια πράγματα μετάνιωσες που δεν έκανες. Δεν προλάβες, δεν μπόρεσες, δεν έριξες το απαιτούμενο θάρρος, δίλιασες. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι κάτι το οποίο δεν έκανα και με στεναχωρεί είναι ότι δεν έφυγα ποτέ από αυτή την ήπειρο που λέγεται Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή, θα μου πεις, πήγε στην Ισταμπούλ. Ναι, η Ισταμπούλ είναι το κράτος, το μεγαλύτερο μέρος να ανήκει στην Ασία, αλλά η Ισταμπούλ είναι στην Ευρώπη. Δεν βγήκα ποτέ από την Ευρώπη και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα είναι προϊόν δειλίας. Με την έννοια δηλαδή ότι φοβήθηκα ότι αν βρεθώ πολύ κοντά στους ανθρώπους που βρίσκονται σε ακραίες καταστάσεις, όπως είναι η Αϊτή σήμερα, η Συρία, η Νιγηρία, δεν θα είμαι σε θέση να προστατεύσω τον εαυτό μου. Αυτό νομίζω ότι είναι... ότι μετανιώνω γι' αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι είναι τόσο απειλητική η ζωή σε αυτά τα μέρη για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι εκεί πέρα εξαθλειωμένος, αλλά πηγαίνει σαν επισκέπτης και σίγουρα εγώ δεν θα κοιμόμουν στον δρόμο. Και αυτό μετανιώνω που δεν το έκανα. Επίσης, μπορώ να πω ότι μετανιώνω γιατί δεν δεν σπούδασα κάτι το οποίο να έχει οικονομικό αντίκρισμα. Σπούδασα πολιτικές επιστήμες στην Πάντιο, γιατί την εποχή που ήμουν φοιτητής ενθουσιαζόμουν από την πολιτική με τη μορφή που τη συζητήσαμε προηγούμενα. Θεωρούσα δηλαδή ότι πρέπει να ασχοληθώ με την πολιτική σαν μια ηθική επιλογή. Μάλιστα, στη δεύτερο έτος της Παντίου είχα κάνει μια εργασία στο μάθημα της φιλοσοφίας. Είχε ζητήσει, μας είχε προτείνει δηλαδή ο καθηγητής, για αντί να δώσουμε εξετάσεις, να κάνουμε μια εργασία. Είχε κάνει εργασία ηθική και πολιτική. Δηλαδή, επικέντρωνα στην ηθική εκείνη την εποχή και εξαιτίας της ηθικής ασχολούμαι και με την πολιτική. Τι θα σπουδάσω? Πολιτική επιστήμη, πολιτικές επιστήμες. Μπορεί να σκεφτώ, θα σου δώσουν αυτές να φας. Δεν το σκεφτόμουν τότε. Ίσως γιατί δεν είχα πεινάσει από έλλειψη εργασίας ή δεν είχα δει άλλους να πεινάνε από το άμεσο περιβάλλον μου. Με αυτή την έννοια, δεν μετανιώνω ότι σπούδασα πολιτικές επιστήμες, σπούδασα κάτι άλλο, αλλά δεν θα ήθελα άλλοι να κάνουν το λάθος που έκανα εγώ. Γι' αυτό και από τα παιδιά μου ζήτησα, από μικρά δηλαδή, να προσπαθήσουν να μπουν σε σχολές που να έχουν κάποιο οικονομικό αντίκρισμα και όχι μια ηθική αμοιβή. Mm-hmm. Τι να σου πω τώρα. Ένα τρίτο για το οποίο μετανιώνω είναι ότι διάβασα πάρα πολλά βιβλία. Γιατί αυτό είναι για μετάνοια, δηλαδή. Ναι, διότι την εποχή που ήμουν νέος και ήμουν ενδιαφέρομαι για παρέες, να ενδιαφέρομαι για το ωραίο φίλο που λένε, που πραγματικά είναι ωραίο, καλά το λένε. Λοιπόν, εγώ καθόμουν και διάβαζα και σκεφτόμουν πώς να φτιάξω την κοινωνία. Δηλαδή, οι χαρές της καθημερινότητας, όπως λένε, λίγο πολύ μείνανε σε κάποια απόσταση από μένα
και τώρα από την ηλικία, το μετανιώνω. Δηλαδή, θα είχα ασχοληθεί περισσότερο, θα έπρεπε να έχω ασχοληθεί πολύ περισσότερο με το ωραίο φίλο παρά με το ωραίο βιβλίο. Ωραία. Okay. Φίλοι μας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Και εγώ σε ευχαριστώ και νομίζω ότι αυτά που είπα δεν είναι και τόσο κοινότυπα και ούτε ασήμαντα. Νομίζω ότι είναι... Δεν τα πιστεύω μόνο εγώ, τα πιστεύουν και άλλοι, τουλάχιστον όχι, αν όχι όλα, κάποια από αυτά ή πολλά από αυτά. Αλλά συνήθως δεν ακούγονται και γι' αυτό αξίζει να ακούγονται, επειδή όπως έλεγε ο Σοκράτης, τουλάχιστον αποδίδεται στο Σοκράτη ότι οι φίλοι μου είναι αυτοί που μου δείχνουν τα λατώματά μου για να διορθώσω. Αν δηλαδή μέσα από αυτή τη συνέντευξη επικέντρωσε σε κάποιες αδυναμίες, σε κάποια ελαττώματα του αναλυτικού χώρου, ο αναλυτικός χώρος να με ευχαριστεί, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να τα σκεφτεί και να κάνει μια προσπάθεια να τα διορθώσει. Τα άτομα δηλαδή, γιατί ο χώρος γενικά είναι μια ιδέα. Κάποια άτομα που τέλος πάντων ενδιαφέρονται να ακούσουν τι λέει ένας 60χρονος, που έχει οργανωθεί σε αυτό το χώρο από το τότε που ήταν 20χρονος. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.